Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους της Μετρόπολης, καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη, καλημέρα στους μπασκετικούς φίλους εδώ. Έχουμε ιστορία να δούμε τον μπάσκετ, έχουμε τον γιατρό τον Ηρακλειδέα, ο οποίος ορίεται για τον Ηρακλή ότι τον τρύπησαν οι άνθρωποι δικοί του. Τι είναι ρε γιατρέ, τι έπαθες να πούμε. Εντάξει. Έχουμε μπάσκετ εδώ τώρα, κάτσε. Να τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα, θα έρθει ο Γόης εδώ πέρα να πούμε, ο ρεπόρτερ, να μας πει τι κάνεις. Είμαστε πολύ καλά. Είσαι σε καλό δρόμο. Ναι. Χριστούγεννα. Ήρεμα. Δεν έχει μάτς. Έχει. Έχει. Boxing Day στη Γερμανία δεν είναι. Στην Αγγλία είναι. Τι boxing. Εκ παραδρομής ο φίλος μας ο Γρηγόρης είχε πει ότι έχει μάτς για την Premier League. Ναι. 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου. Ναι. Έχει σχετικά νωρίς μετά την πρωτοχρονιά 3 Ιανουαρίου αγωνιστική στη Super League. Ναι. Εμείς έχουμε μια προσδοκία. Τι θα δούμε τώρα, για λέγε τώρα. Καταρχήν έχουμε το live. Έχουμε αύριο Φιωρεντίνα Νάπολη. Κάτσε ρε να πούμε. Κάτσε ρε να πούμε τα δικά μας. Περίμενε. Λοιπόν, έχουμε θέματα εδώ πέρα. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, να πούμε ότι το τηλέφωνο κρατήσεων για το Μήλο προλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε. Να έχετε υπόψη σας. Είναι μικρό το μαγαζί. Πρέπει να σπεύσετε. Και υπάρχουν αρκετές κρατήσεις. Το τηλέφωνο λοιπόν για το Μήλο, για το show το οποίο τώρα έκανα εγώ μοντάζ. Κάνα μοντάζ εγώ. Mm-hmm. Έξι, έχω τον Κώστα τον Μοντέρ. Όχι, παίξε γέλασε. Στο Euro που αν το παιδί έχει φύγει στην Ισπανία και ήρθε για 20 μέρες τώρα στην Ελλάδα, δει τη μάνα, τον αδερφό κτλ. Μου λέει: εγώ θα είμαι ο άνθρωπος. Σώθηκα εγώ. Πήρα πολύ βέβαια. Η αλήθεια είναι να με βοηθήσουν από μοντάζ κτλ. Του ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρήκα. Λέει: τι είναι αυτό, τι θες. Α, χαίρετε με την Πανεπιστημίου. Ρε, τι παραμερμήνε. Θα πω κάποια πράγματα. Τι, λοιπόν. Θα τα πει πριν, τα πει τα κράτα τα. Γιατί εδώ έχουμε τον. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε. Τι έγινε. Χρόνια πολλά. Εξήρισε το μουσί. Όχι, το μουσί το έχω, ρε, φίλε, δεν το ξήρισε. Το πήρε δηλαδή, το περιποιήθηκε. Ναι, πάντα. Πού πα στο φίλο μου τον Κτενίδη. Ναι. Στην Όλγα. Στην Όλγα, ναι. Μορφή μεγάλη. Μεγάλη μορφή. Ναι. Οι μορφέ που πάνε άλλο μεγαλύτερε. Εγώ πήγα, τον έκανε ένα γύρισμα εκεί πέρα. Στο κομμάτι το κάνουμε μια διαφήμιση και τα λοιπά. Μπήκα σε μπαρμπέρικο και... Σου άρεσε. Ναι, μου άρεσε γιατί εγώ σε μπαρμπέρικο είχα να μπω 30 χρόνια. Από 18 χρονών είχα μπει. Μια φορά 17, πόσο ήμουνα. Καλά, τώρα 35 δεν είσαι. Τι είσαι άτοκο. Άμα ήμουν στο διαστημόπλαιο και πήγαινα στο διάστημα που μετράει ο χρόνος διαφορετικά. Τι γίνεται, καιρό έχουμε να τα πούμε. Να πούμε, καταρχήν έχουμε πολλούς φίλους εδώ, είναι καλές μέρες εδώ. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι ο φίλος μας, ο Μπουγάτσας, ο πανελίστας μας, ο Μπουγάτσας. Το ξέρεις τον Μπουγάτσα. Φυσικά. Το ξέρεις τον Μπουγάτσα. Έγινε, αφού άνοιξε μαγαζί με Μπουγάτσα, το όκλεισε, έγινε υπάλληλος. Άνοιξε ένα μαγαζί, να πούμε. Στην, το γνωρίζω. Γεωργίου λέει. Παπανδρέου 9. Λέγεται Escobar. Ναι. Άνοιξε εκεί και έχει αύριο εγγένεια. Κυκλοφορήσει πιάτσε των Αριανών. Με κάλεσε εμένα με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο να πάμε. Έχει εγγένεια. Δεν ξέρω αν θα πάω γιατί αύριο έχω πολύ μοντάζ να κάνω. Την έπιασε την ονομασία όμως. Escobar. Escobar. Ναι. Escobar. Bar. Ναι. Όπως λέμε, Sir Lock Holmes. Σωστό. Escobar. Να του ευχηθώ εγώ γιατί όλους τους πανελίστες τους συμπάθησα, τους αγάπησα. Μου φύγαν όλοι χωρίς να τους διώξω. Εγώ ξέρεις, είμαι καλός άνθρωπος κατά βάθος. Διαφωνήσαν τότε, έπεσε και η ομάδα του ΓΑΜΑ Εθνική. Τι να έρθουν να πούνε, φύγαν τα παιδιά. Ξεκινάει μια νέα προσπάθεια ο φίλος μου ο Νίκος. Εξαιρετικό παιδί, τίμιο παιδί, τίμιο Αριανός. Ποτέ δεν πήρε χαρτζηλίκια από κανέναν. Θα μπορούσε με τη δύναμη του μικροφόνου και της τηλεόρασης να κάνουν πολλά πονηρά πράγματα. Ούτε αυτός ούτε ο Ντρούλινγκ λειτουργήσαν να πούμε πονηρά. Πέρα από τις διαφωνίες που έχουμε και τον Πινελίκη που τους έχω ρίξει σαν οπαδούς κτλ. Να πω ότι είναι τίμια παιδιά και ξεκινάνε εκεί πέρα. Ξεκινάει ο Μπουγάτσας, θα έχει τηλεοράσεις, θα έχει αυτά, ξέρω εγώ, μπαρ και τα λοιπά. Είναι καλό ότι ξεκινάει επιχειρηματικό. Εσύ μέσα στη νύχτα τα ξέρεις, βλέπω. Τα ξέρω. Σε βλέπω οργανωμένο, να πω. Τα ξέρω, ναι. Γιατρέ, εσύ τα παρακολουθείς αυτά. Ή είσαι στις νύχτας, ναι, τις νύχτας. Μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Για πες μου να μάθω λίγο, να μάθω λίγο. Επειδή είμαι άνθρωπος που κυρίως έχω μουσικούς προσανατολισμούς στη διασκέδαση. Ναι. Είσαι κουλτουριάρης γιατί. Εντάξει.
Ναι, ακριβώς όπως το λέω. Ναι. Στη σεραϊκή διάλεκτο. Στη σεραϊκή διάλεκτο. Είσαι κουλτουριάρης γιατί. Με ενδιαφέρουν μαγαζιά τα οποία εξυπηρετούν τα μουσικά μου γούστα. Τι μουσικά γούστα έχει. Είναι και αυτό ένα κριτήριο. Σωστό, ναι. Τι μουσικά γούστα έχει, γιατρέ, συστήνω. Εντάξει, τώρα ο κόσμος δεν γνωρίζει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω δημόσια. Μου αρέσει η ηλεκτρονική μουσική, κυρίως η τέκνο μουσική. Τα τεκνά, σ' αρέσουν. Τα τεκνά όχι. Μπορεί να αρέσουν σε άλλους, αλλά σε μένα προσωπικά. Τέκνο μουσική. Τέκνο μουσική, ναι. Ναι. Και όλες οι παραφιάδες της τέκνο μουσικής. Δηλαδή, για να καταλαβαίνω. Εντάξει, πιο πολύ είμαι σε μονοπάτια της acid techno. Ναι. Η οποία, εντάξει, έχει χρόνια αυτή τη στιγμή ιστορίας, πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Από τη γενέτρια που είναι το Detroit και το Chicago στην ουσία. Ναι. Δύο συγκεκριμένες πόλεις. Ναι. Έχω ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σιγά σιγά. Πήραν διαστάσεις της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη. Τώρα εσύ που πας, εσύ τι μαγαζιά πας. Τώρα δεν μπορώ να τα πω δημόσια γιατί δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Α, εντάξει, καλά. Είναι απλά δηλαδή... ο προσανατολισμός μου είναι καθαρά μουσικός. Έχει τεχνό μουσική. Όπου έχει ένα καλό πάρτι. Ναι. Που θα... Πας σε πάρτι δηλαδή. Βεβαίως. Εσύ ναι. Πας ψηλά σε πάρτι. Σε πάρτι τώρα τι πάρτι, γίνονται πάρτι. Κάτσε να το γίνονται. Εννοείται, εννοείται. Πού γίνονται. Υπάρχουν πολλοί guests από το εξωτερικό. Κατά κύριο λόγο. Είσαι ασλαμάσχολη. Μπα, δεν πηγαίνει. Όχι, όχι, όχι. Ο ασλαμάς είναι σε άλλα μουσικά είδη. Τι πάει αυτός, πού πάει. Πάει και σε αυτό σε guest, αλλά σε μουσική τύπου, ξέρω εγώ, metal rock, δεν ξέρω τι ακούει ο Μάριο. Εσύ είσαι ηλεκτρονικός, αυτός είναι metal rock. Τα μουσικά, τα μονοπάτια. Εντάξει, είναι πάρα πολλές επιλογές. Είναι καθαρά μουσική χορευτική. Δηλαδή, για όσους έχουν γνώση, μιλάμε για τη Rave Culture, η οποία συνεχίζει αυτό ήδη μετά από 30 χρόνια. Το culture. Rave Culture. Για τη Rave Culture, η οποία συνεχίζει αυτό ήδη με κύριο Μοχλό την τέκνο μουσική, να συγκινεί την νεολαία. Είναι ίσως το μεγαλύτερο επαναστατικό μουσικό κίνημα που παρατηρήθηκε ποτέ στο σύγχρονο παγκόσμιο πολιτισμό. Περνάει μηνύματα. Εντάξει, σαφέστατα, ναι. Τι μηνύματα περνάει. Καταρχήν είναι μια μουσική η οποία δεν έχει εθνική ταυτότητα. Απευθύνεται κυρίως στους νεολαίους με απόλυτο στόχο και σκοπό, χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε το dress code. Είναι αντικομφρομιστική. Μη. Από το στυλ της. Ναι, α πες το πιο απλά. Δηλαδή, αντικομφρομιστική τώρα. Κλείσαν το ραδιόφωνο. Είναι αυτό που λέμε μια. Θα έλεγα έχει μια διεθνιστική χρειά. Ναι, δεν έχει σύνορα δηλαδή. Δεν έχει σύνορα. Μπράβο, αυτό. Πες το έτσι απλά. Ακριβώς. Δεν έχει σύνορα. Όχι, όχι. Θα ρίξω κάτι από τον Γιάννη, μπορώ να του δώσω. Εντάξει, είναι πιο underground αυτά και είναι πολύ ειδικά. Πες μας να βάλουμε, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Εντάξει, τώρα μπορεί να βάλει ένα old school techno anthem τώρα, το οποίο μπορώ να του πω κάποια στιγμή να ακούσει ο κόσμος. Ας βάλει το Energy Flash του Joey Beltram. Ψηλέ τώρα ενόψη. Είναι πολύ δύσκολο. Ενόψη να πούμε εορτών και τα λοιπά. Τι γίνεται με τον μπάσκετ με αυτό το μπάσκετ, λοιπόν. Για βάλουμε στα καλούπια εκεί πέρα. Σήμερα παίζω ΠΑΟΚ. Κέρδισε τη Βαρέζα 78-69. Ποια είναι η Βαρέζα? Η Βαρέζα, η παλιά ιταλική ομάδα. Την έχω ακουστά. Την έχει ακουστά. 10 σερί τελικού πρωταθλητριών με 5 κατακτήσει. Αν δεν έχει την κινητή ιστορία δίπλα σου. Πού έπαιξαν? Στο Παλατάκι. Έλα, γέμισε. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή τη Βαρέζα. Είναι λίγο. Μάλλον ανάγεται στη. Αντιεμπορικό. Στη σφαίρα τη φαντασία. Πόσο είχε κόσμο, είχε 200. Δεν ξέρω. 300 ήταν. Δεν είχε πολύ κόσμο πάντω, εντάξει. Παρθενάκι, δηλαδή αυτό το γήπεδο πότε θα γεμίσει? Αυτό το γήπεδο είχε μια συναυλία, κάνα τέκνο, κάνα αυτό. Είχε 3-4 χιλιάδες κόσμο με τον Ολυμπιακό το Σάββατο. Δεν πήγα την Κυριακή. Η αλήθεια είναι ότι πήγαν να δουν τον Ολυμπιακό οι παοξίδες. Ναι. Πήγαν να δουν τον Ολυμπιακό οι παοξίδες. Γιατί ο αντίπαλος παίζει ρόλο, ρε. Όχι, ρε, πάνε να δει τον αντίπαλο. Απλά ήταν μια ευκαιρία για τον Πάοκ να κερδίσει. Είχε κακή διαιτησία. Πολύ κακή διαιτησία. Πάλι κλάματα έκανε. Μεγαλύτερο διάστημα. Καζαντζίδης έπεσε. Αλλά στο τέλος είχε ευκαιρίες να πάρει το παιχνίδι και εκεί. Έπεσε η Καζαντζίδης. Και 83 και. Εκεί είχε μια πολύ καλή ευκαιρία να κλέψει το παιχνίδι γιατί ήταν πολύ σημαντική η πιθανή επιτυχία. Κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αίτητος στην Ελλάδα και είναι πολύ καλός στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί και πέρα έπρεπε να πάρει το σημερινό παιχνίδι. Αν διάλεγε στην. Ποια νίκη έπρεπε να πάρει ο ΠΑΟΚ, πήρε την καλύτερη δυνατή. Γιατί με την νίκη επί της Βαρέζα παραμένει στο κόλπο της πρόκρισης. Κάτι τον κύριο Παρθενάκη. Για την επόμενη φάση. Μέσα από τη διάκριση του συγκεκριμένου θεσμού έχουν οικονομικά ωφέλη οι ομάδες. Έχουν κάποια μικρά οικονομικά ωφέλη τα οποία είναι πιο πολύ. Ουσιαστικά τι. Κερδίζουν από τη συμμετοχή ή μπαίνουν μέσα. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι οικονομικά είναι τόσο μεγάλο ο. Πώς να το πω, το κίνητρο, αλλά σε σχέση με άλλες χρονιές έχουν κάποια συμπληρώματα τα οποία είναι αναγκαία για ομάδες που μετράνε και το τελευταίο ευρώ, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή κερδίζει, άρα είναι όπως λέει και εδώ ο φίλος μου. Είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά, κάπως έτσι μπορείς να το πεις. Όλοι πάνε για τη μαρμίτα στην πραγματικότητα, να βελτιώσει την οικονομική του θέση. Ποια μαρμίτα τώρα, εντάξει, τώρα αυτό. Όχι, ο Μπρέλεβιτς, εγώ δεν τα ξέρω τα γράμματα. Είναι τίμιο παιδί. Μπορείς να πεις ποιο είναι το κόστος λειτουργίας του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μια ομάδα Α1 η οποία είναι κάτι καλές. Ναι, τώρα λογιστής δεν είμαι.
Και σε πράγματα χοντρικά, οποία... εντάξει. Τι το ζορίζετε τώρα. Δεν θέλει να ζοριστεί. Δεν παίρνω σε τέτοια αναλυτικά, λογιστικά, οικονομικά. Δεν νομίζω. Το μπασκετικό Ηρακλή πώς τον κρίνεις, έχει δυνατότητες σαν όδου. Θα πάμε από τον. Ένα-ένα. Πάω στον Ηρακλή, πώς με βλέπεις. Όχι, ένα-ένα. Όχι, άσε με στον Ηρμό μου. Στον Ηρμό, μην τον πήγαμε στον ΠΑΟΚ. Κέρδισε σήμερα. Παραμένει στο κόλπο τη πρόκληση για την επόμενη φάση του Champions League 20, δηλαδή θέλει να μείνει στην πρώτη τετράδα. Ναι. Και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να παραμείνει στο κόλπο τη πρόκληση. Ναι. Δεν είναι εύκολη Βαρέζε. Καλά, μην τα πολύ λες, δεν το σκέφτεσαι. Δεν τα πολύ λέω. Ωραία, εντάξει. Ναι. Ο Άρης θες κέρδισε την Αχαρίγια εύκολα. Ποια είναι η Αχαρίγια? Μια ομάδα του Ισραήλ. Έχει 6 νίκες. Ναι. Όχι ότι έκανε κάτι φοβερό. Έπρεπε να τα πάρει όλα τα παιχνίδια και να συνέλθει αγωνιστικά. Ναι. Σήμερα τελείωσε ο Μάρμπλ. Φεύγει αύριο ουσιαστικά. Γιατί τελείωσε ο Μάρμπλ? Γιατί ήθελε να φύγει. Γιατί ήθελε να φύγει? Δεν είχε χρόνο συμμετοχής, δεν ήταν ευχαριστημένος, ήθελε να το διώξει ο Άρης. Ναι. Έκανε καταγγελία της συνεργασίας του με τον Άρη. Γιατί έκανε καταγγελία, απλήρωτος ήταν? Λέγοντας ότι είναι απλήρωτος. Ήταν απλήρωτος. Επί της ουσίας δεν είναι απλήρωτος. Ναι, γιατί ουσιαστικά είχε μπει ένας μήνας πρόστιμο μετά τον ήττα από τον ΠΑΟΚ, ναι, από την ΚΑΕ για όλους τους παίκτες, το οποίο ακόμα δεν έχει. Για ένα μήνα μιλάμε. Για ένα μήνα, ναι. Και έχουν λαμβάνει οι παίκτες, όλοι ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει, ειδικά οι ξένοι. Πόσο μέσα είναι? Δεν είναι. Έχουν να πάρουν το μήνα του τρέχοντα μήνα. Δηλαδή, ένα μήνα. Ναι. Αλλά άμα βάλεις και τον μήνα το οποίο δεν έχει πληρωθεί ο παίκτης, ο κάθε παίκτης λόγω του προστίμου, μπορείς να πεις ότι δεν έχει πληρωθεί. Νόμιμο είναι το πρόστιμο. Το πρόστιμο είναι απόφαση της διοίκησης. Ναι. Γιατί το βάλανε? Για την ήττα από τον ΠΑΟΚ και τις κακές εμφανίσεις. Μπορεί και να αποσυρθεί. Πείραξε, ναι, μπορεί και να αποσυρθεί. Είναι η βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και να αποσυρθεί όμως. Στο παλέτε σπορ. Ναι. Μπορεί όμως και να αποσυρθεί αύριο μεθαύριο. Να χαριστεί. Ναι. Άρα οι παίκτες να πληρωθούν κανονικά. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεις και εσύ ότι ίσως και λίγο η βάση που πάτησε ο παίκτης να είναι και λίγο. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι ο Μάρμπου θα φύγει, φεύγει. Δεν τέριαζε γενικά και στον Άρη. Μεταγραφές τον Ιανουάριο γίνονται στις ομάδες του μπάσκετ. Όχι, δεν πολύ γίνονται. Εκτός αν θες να αλλάξει κάποιον. Δεν έχει. Στον Άρη δεν νομίζω να γίνει τώρα γιατί έχει θείο Γιάνκοβιτς, αν θυμάσαι. Ναι. Οπότε θα καλύψει. Ο γιος του σχορεμένου. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης, ναι. Και να σου πω και την αλήθεια τώρα, επειδή έχουν μαζευτεί αρκετοί παίκτες και έχει βρει μια σειρά η ομάδα. Μάλιστα. Καλό θα είναι να. Α συνεχίσει ο Άρης αυτό το μοτίβο που είναι ο Γιάνκοβιτς, επιστρέφει, θα επιστρέψει ο Μπάκερ πιο νωρίς. Έχουν βρει κάποιους ρόλους οι παίκτες. Ναι. Και ο Άρης παίζει τον Ιανουάριο με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας πάλι με την ΑΕΚ και παίζει και με την Μπάβιτ στην Τουρκία την έναρξη τη δράση. Τώρα αυτά του νοιάζουν του οπαδού τόσο πολύ. Δηλαδή τώρα παίζει, α πούμε, Άρης Ολυμπιακός στο κύπελο. Ναι. Αύριο παίζει Άρης Χανιά. Ναι. Τώρα γύρισαν και. Θετικά αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Ακούγονται ότι πληρώθηκε ένα μέρος των παιχτών. Ναι. Μικρό. Ακούγεται αν ότι. Αν φύγει ο μπασκετικός κόσμος και πάει στο ποδόσφαιρο. Ναι, άμα γουστάρουν τώρα δηλαδή και μεταφερθούν δηλαδή. Κατάλαβες. Κοίτα, πάντοτε η απογοήτευση σε ένα άθλημα σμπρώχνει τον κόσμο στο άλλο. Τώρα λογικό είναι να ίσως να ξηροποιηθούν τα πράγματα γιατί. Ναι. Κατά τον και ο Άρης ο κόσμος του είναι. Τελευταία του Αργιανού του βλέπω λίγο ζωηρέψανε. Βγαίνουν στα ράδια, ομιλούν, κάνουν, αντιπαρέρχονται. Ψυχολογία πήρανε κάπως. Αλλά αυτό τους το έδωσε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσο το ποδόσφαιρο ήταν στη ΦΑΠΑ, δεν βγαίνανε. Το μπάσκετ δεν τους έκανε να νιώσουν λίγο. Να μην λέει ο φίλος μου για τόσο ότι δεν απαντάμε στις ερωτήσεις του. Ο ΠΑΟΚ λογιστικά, οικονομικά είναι στο μάξιμο των δυνατοτήτων του και από την άποψη λειτουργίας του τμήματος και σε αγωνιστικό επίπεδο. Και δεν χρεώνεται. Υπάρχει ομάδα που δεν χρεώνεται. Όλες οι ομάδες χρεώνονται. Υπολογίζεις κάποια έξοδα. Ναι. Κάποια έσοδα. Ναι. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνεις το κομμάτι σου. Αν κάποια λεφτά δεν ήρθανε. Οι ΔΕΗ την πληρώνουν κανονικά. Τι πληρώνει η Πατουλίδη πάλι, πώς γίνεται. Άντε πάλι. Ρωτάω, ρε φίλε, να μάθω τι είναι. Απαντάω στον. Το γίνεται το γήπεδο της Ερασιτεχνικού ΠΑΟΚ, που πληρώνει κάποιο δίδυμο στον Ερασιτέχνικο ΠΑΟΚ. Απαντάω στον. Το γήπεδο που ανήκει, στον Ερασιτέχνικο ΠΑΟΚ. Στο πάτσο. Μπράβο, ρε. Ο Ερασιτέχνης. Νομίζω υπάρχει δωρεάν παραχώρηση. Ναι. Απαντάει ο τρόπος. Ερασιτέχνης, ναι, σωστά. Όσο και για τον Ηρακλή,
Πρώτο. Νομίζω ότι θα ανέβει. Πρώτο. Πρώτο δεν ξέρω, πρέπει να κερδίσει τον Πανιόνιο. Ναι, Κακαλούδης παίζει εκεί ο φίλος. Έχει ένα πολύ δύσκολο μάτσο με την αρχή του έτου στον Αστακό. Ναι, εντάξει. Κρίσιμο. Γιατί ναι, αν χάσει δεν θα γίνει και τίποτα. Εντάξει, γιατί είναι δύσκολη ομάδα. Βέβαια πέρσι πάλι. Αστακό τι είναι αυτό. Όλο Αστακού. Είναι μια μάτσα του Λακαρνανία. Στη βόρεια τη Λακαρνανία. Υπάρχει, α πούμε, περιοχή που λέγεται Αστακό. Ναι, υπάρχει. Δηλαδή έχει Αστακού εκεί τι είναι. Προφανώς κάποια σύνδεση θα έχει με τον Αστακό. Πρώτη φορά το έχω ακούσει αυτό. Με τον Κακαλούδη που λες, αύριο θα έχουμε μια συνέντευξη για το. Πού? Για το φίλο της Μέτροσπορ. Α, θα την έδωσε, την όχι, έδωσε. Όχι, αύριο θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε. Α, έχεις ραντεβού μαζί του. Έχουμε ραντεβού. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα. Χαιρετίζω. Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Τι, εσύ θα μας πεις τι γίνεται. Γενικά οι άλλοι ξεφύγαν πολύ κάτω, βλέπω. Ναι, ξεφύγαν. Οι Αθηναίοι. Βέβαια. Ναι. Εντάξει, πάντοτε ήταν. Η συντηρητική πόλη. Σε πλαίσιο που έχει ξεφύγει. Έχουν άλλα οικονομικά δεδομένα. Κακά τα ψέματα. Τώρα έρθει σε κέρδο. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσει. Αυτή η μορφή τη Ευρωλίγκα σε ικανοποιεί ω θεατή του μπάσκετ. Να με έχει απογοητεύσει έτσι πω είναι η δομή. Εντάξει, είναι ένα μοντέλο. Πολλά παιχνίδια. Είναι ένα μοντέλο το οποίο επιλέχθηκε για φέτο. Αργεί πολύ να αποκτήσει ενδιαφέρον ο θεσμό. Πολύ μακρόσυρτο και ανιαρό στην εξέλιξή του. Οι ομάδε όπω η Μπαρσελόνα με τον Σκάρι έχει μείνει πολύ πίσω. Δεν με απασχολεί αυτό. Δηλαδή, βλέπει τα μάτια δεν γκαίνε πια. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει την post season στα playoff είναι αδιάφορα τα παιχνίδια. Δεν σε κεντρίζουν στα θέατρα. Να σου πω κάτι, και αυτό το μοντέλο που είχαν πέρσι και αυτό είχε κουράσει με του συνεχόμενου όμιλου. Τώρα υπάρχει ένα όμιλο, περνάνε 8 ομάδε. Αυτή η κλειστή λίγα με οικονομικά κριτήρια είναι λίγο άσχημο. Δεν είναι λίγο άσχημο. Δηλαδή, απευθύνσει να θέσει Final Four στην Τουρκία που έχει χρήματα να δαπανίσει για τον μπάσκετ. Δεν είναι λίγο έτσι. Μονοκόμματο. Μονοκόμματο. Δείχνει ένα περιβάλλον αναξιοκρατία. Δηλαδή, όποιο πληρώσει μπορεί να κερδίσει και διακρίσει. Αυτό ισχύει για τον βόλεϊ και για τον μπάσκετ. Αυτό τώρα είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι υποσυζήτηση. Έχει ένα δίκιο. Και δείχνει και ότι η Κωνσταντινούπολη δεν είναι ο πιο ασφαλής προορισμός για. Δεν υπάρχουν ενστάσεις από τις ομάδες, αν τυχόν γίνει το Final Four εκεί. Θα υπάρχουν, δεν νομίζω. Φυσικά θα υπάρχουν ενστάσεις, αλλά άλλο τώρα να αποφασιστεί να αλλάξει κάτι και άλλο να είναι υποσκέψη. Μάλιστα. Αυτά γενικά. Εντάξει, έχει το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει. Το πρωτάθλημα σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Ουσιαστικά έχει δεύτερη μέρα Χριστουγέννων. Έχει κανονικά γεμάτη αγωνιστική. Είδε τι γίνεται. Έχουν αυτή το μπάσκετ. Ευτυχώ συντηρείται έτσι. Ναι, ένα ενδιαφέρον. Μόνο Ευρώπη δεν θα έχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά πάλι ομάδε ο Άρης Παναθηναϊκός και η Άγια ΑΕΚ που έχασε μετά την Μπεσίκτα. Δεν έχει αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Έχει κανονικά Πέμπτη Παρασκευή. Είχε, τώρα παίζανε σερή. Δύο... Παίζουν και αύριο και μεθαύριο. Και αύριο και μεθαύριο. Και την άλλη εβδομάδα νομίζω παίζουν. Και μην άξει το νέο τους έχει τον τέρμι στο σεφ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τόσα παιχνίδια που θα δώσουν φέτος. Μεταξύ του θα βαρύνουν να παίζουν. Θα νομίζουν ότι είναι το πρωτάθλημα μεταξύ των δύο. Κωστή αγώνες πάντως για το Champions League έχει τώρα ξανά 3 Γενάρη. Ναι, έτσι όπως το λέει Champions League θα ακούει κανένας ο οποίος δεν ξέρει. Έχω Champions League, τι να κάνω. Και θα νομίζει ότι είναι Champions League στο μπάσκετ και τον παραπληροφορούμε. Είναι κατώτερος θεσμός. Έχει τη Euroliga που είναι τη Σούλεπ, είναι το Eurocup που είναι και αυτό τη Σούλεπ και είναι και τη FIBA Euro που είναι το Champions League. Τρελή για μένα υποβάθμιση. Ναι. Υπάρχει μια καινούργια διοργάνωση τώρα από εκεί πέρα. Υπό την αιγίδα τη FIBA Euro. Δηλαδή πάλι διχασμός. Μιλ Κάπ είναι αυτό, τι είναι. Είναι διαφορετικό. Είναι άλλη διοργανώτρια. Υπάρχει μια διαφορά, υπάρχει. Λέγε πού θα πας τα Χριστούγεννα, πού θα κολομπαρέψεις. Πού θα κολομπαρέψω, στην πόλη μου θα είμαι εδώ πέρα, δεν θα πάω πουθενά. Και ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Σπίτι, μαμά, παπά, εκεί θα την πάσω καλοπούλε, εσύ θα κάνει τίποτα. Κάτι θα κάνω κι εγώ. Θα βγει στα μπάρτα, θα πιάσει το μπούσι, θα το ξυρίσει, θα βγάλει τα μπάρτα. Όχι, δεν ξυρίζουμε, δεν ξυρίζουμε. Θα το πάρει εκεί στον Τενίδη, θα το κάνει ένα. Α, λίγο θα ναι, το κάνει. Θα προσέχουμε την επάνωση. Θα πα τα μπαρ, θα κοπανίσει τα ποτά σου, θα χορέψει, θα κάνει. Καλά, γεροί να είμαστε, όλα τα γυρίσκουν. Ιουκοσλάβες έχει τώρα εδώ που σου αρέσουν εσένα αυτές και. Όχι, τώρα προσπαθούν περισσότερε Ελληνίδε. Έφερε κατραπακιά φαίνεται. Σε κράξανε, μάθα. Σε κράξανε. Όχι, δεν μάθε να λε την άποψή σου όπω γουστάρει. Φοβάσαι τώρα. Θα σε πούνε πέντε κουβέντε και θα κολώσει. Δεν θα κολώσει. Η άποψη του καλοκαιριού. Δεν αλλάζει, αλλά με τον τι. Δεν κόλωσα. Δεν μπορεί να είσαι απόλυτο για την εμφάνιση γυναικών. Ναι. Δηλαδή επάνω δεν θα τραβηχτεί Ιουγκοσλαβίε και τέτοια και Σκόπια που βγαίνει. Και... Όχι, όχι. Και εδώ θα προτιμήσουμε. Τα εγχώρια προϊόντα. Τα εγχώρια προϊόντα. Νέο, ωραίο, ψηλό, μουσάτο, ρεπόρτερ, ανερχόμενο. Είσαι περιζήτητο γαμπρό. Μακάρι. Ναι, ναι, μακάρι. Ναι, σε βλέπω. Έχασε 60 λέω. 20 κιλά. Έγινε σε τζιτζιλόνι. Σε βλέπω τώρα. Με πολύ κόπο. Ναι. Με πολύ κόπο. Πολύ κόπο, ναι. Μην τα πάρει πάλι. Όχι, όχι, προ τα πάρει τώρα. Είσαι σε αρίστη κατάσταση. Είσαι αθλητή.
Δώσε χαιρετίσματα τον Κακαλούδη αύριο. Θα τον δώσω, θα τον δώσω. Δώσε πολλά φιλιά, χαιρετίσματα. Αυτά τα λέμε. Μια μέρα είχαμε πάει με τον Κακαλούδη, μα καλέσαν στο Πανεπιστήμιο, εμένα τον Αναστασιάδη, τον Άγγελο και τον Κακαλούδη, να μιλήσουμε για κατά τη βία. Ναι. Εναντίον τη βία. Βρήκανε τώρα τρει ανθρώπου, οι πανεπιστημιούχοι, να μα φωνάξουν να μιλήσουμε εναντίον τη βία. Στο πρώτο τέταρτο να πούμε, έχει γίνει σαματά μεγάλο, έχει βρει ένα στον Κακαλούδη, έχει απαντήσει ο Κακαλούδη, έχει γίνει κλανιά εκεί πέρα. Λοιπόν, στη φιλοσοφική, φιλοσοφική σχολή και βγήκαν οι Αριανοί, φωνάζαν τον Αναστασιάδη εκεί, το, ιστορία του Κακαλού. Ήταν Αριανοί φοιτητές. Δεν ξέρω εγώ. Και, εγώ που έχω πάει πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, και είπε, πάλι που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, και Αριανούς φοιτητές δεν είχα. Και τότε, πριν τα οπλάκα. Αριανούς φοιτητές δεν είχα, λέει. Μπήκαν, ρε παιδί μου, μπορεί να μην ήταν φοιτητές. Και τι λέει ο Αναστασιάδης, μου λέει. Υπάρχουν σκουλίκια φιλόσοφοι. Υπάρχουν σκουλίκια φιλόσοφοι. Τι γινόταν. Χάθηκε το. Ξέρεις, έχεις κοινό και στην Κρήτη. Κρήτη. Ναι. Ναι. Πού, γιατί κατέβηκες Κρήτη. Έχω γνωστό Κρήτη, εντάξει. Σοβαρά, κριτικούς, κανονικούς. Ναι, ναι. Μα δεν μιλήσεις παράγμα από Πλατανιά. Κάνουμε αφιέρωση και στην Κρήτη που μας ακούνε. Ναι. Και στις συναλλαγές τους δεν είναι εντάξει η κριτική. Να έχεις υπόψη σου. Εντάξει, πιο όλοι. Ναι, ναι, ενώ σε όλα τα άλλα μέρη οι συναλλαγές τους είναι όλοι πολύ καλοί. Ναι. Κάτι προκαταβολές δόθησαν κάτι φίλοι μου να πάρουν κάτι όπλα από κάτω και τα λοιπά και τους φάγανε τα λεφτά. Να πούμε. Ναι, ναι, δεν λέω ονόματα, δεν λέω ονόματα. Ήταν λίγο τομάρια κριτική σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις. Ήταν λίγο. Θα μου πεις, μεγάλωσα με το Πασόκ οι άνθρωποι εκεί, το 90% ψηφίζαν Πασόκ. Έχει αλλοιωθεί ο παλικαρισμός τους και οι αυτοί τους. Έχει αλλοιωθεί το DNA των κριτικών. Η αλήθεια είναι τέτοια. Λοιπόν. Τώρα σε βάζω δύσκολα. Όχι, δεν με βάζει δύσκολα. Έχω μέσα εδώ σελίδες. Τι σελίδες. Θα μας κυνηγάει ο Μάστερας. Και ο Μάστερ και ο Θεό Παζούλη. Α, οι δυο, α, ποιος είναι, οι δυο αρχηγοί είναι αυτοί. Φυσικά. Ο Μάστορας είναι δολοπλόκος. Ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, πήγε, πήγε. Πάρε να δουλέψει. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ εγώ να με ενημερώνεις. Γιατί ναι, ναι, ναι. Με πιάνεις πολλές φορές αδιάβαστο στα θέματα του μπάσκετ. Εδώ πέρα το κινητό, την κινητή κυκλοφορία. Γιατρός είναι δικό μου άνθρωπο. Γιατρέ μου, πάμε τώρα στην μπάλα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα μέλη ευσπηρίας. Να τα παραθέτουμε και βλέπεις η ομάδα που είναι στη θέση νούμερο 5. Τι λέει. Είναι, βάλε τα γυαλιά σου να δεις πώς λέγεται. Οι πέντε. ΑΕ Ποντίον Ηράκλης. Ναι. 1908. Ναι. Και υπάρχει και άλλη μια ομάδα. Που λέγεται. Κάτσε ρε θα. Τι είναι αυτό εδώ. ΠΑΕ Ποντίον 2012. ΠΑΕ Ποντίον 2012. Ναι. Πού με βάζεις τώρα, σε τι μονοπάτια με βάζεις. Ποια είναι η ΠΑΕ Ποντίον 2012. Εδώ θέλω να μου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτή που ιδρύθηκε το 2012. Είναι μια συνέχεια φυσική των ποντίων Κατερίνης. ΠΑΕ Ποντίον. ΠΑΕ Ποντίον. Το ΠΑΕ Ποντίον τι είναι αυτό. Που σημαίνει, παίζει. Πού παίζει δεν αυτό. Είναι φασικά ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ναι, δεν παίζει. Μπορεί να σημαίνει. Ναι, δεν ξέρω. Συμμετέχει. Εγώ δεν βλέπω, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή. Ναι. Δεν τη βλέπω πουθενά να υπάρχει στα τοπικά τη Κατερίνη. Ναι. Σε κανέναν όμιλο, ούτε στην Αλφα. Να υπάρχει. Πού είναι, πού παίζει. Στο Αλφα τοπικό. Παίζει. ΠΑΕ Ποντίον 2012. ΠΑΕ Ποντίον. Στο Αλφα τοπικό. Ναι. Μάλιστα. Στην Αλφα Ευσπηρία. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά. Γιατί ξέρεις, τα ψάχνουν τα όλα. Οι Αριανοί τώρα στέλνουν μηνύματα. Λέει ένας φίλος Μαριανός. Ορμόμενος από αυτό που ανέφερε ο Αναστασιάδης, να υποθέσω πως την εποχή του πήγαινε για προπόνηση με σανδάλια και τα συγγράμματα του Αριστοτέλη. Εντάξει. Το Βασίλειο από το κέντρο. Έλα ρε ο άνθρωπος, εν τη ρήμη του λόγου να πούμε που λέει. Είπε κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, εδώ δημιουργούνται ερωτηματικά για μένα προσωπικά. Πού? Δεν το έχω παρακολουθήσει. Βλέπω μια ομάδα η οποία έχει ενεργή συμμετοχή, που λέγεται ΠΑΕ Ποντίον 2012. Δεν γνωρίζουμε την προέλευσή της. Ναι. Αν πραγματικά αποτελεί μια εξέλιξη της ΑΕ Ποντίον Κατερίνης, η οποία όπως βλέπεις μετονομάστηκε σε ΑΕ Ποντίον Ηρακλής. Το μελετήσαμε το θέμα πριν έρθουμε εδώ, έτσι. Σαφέστατα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Γιατί βλέπουμε την επόμενη μέρα. Mm. Αν πούμε ότι διαλύεται η ΠΑΕ ΑΕ γιατί η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία λέγεται ΑΕ Ποντίον Ηρακλής 1908 με φορολογική έδρα Κατερίνη. Στην Κατερίνη. Ανωνύμων. Εκεί είναι. Δόη, ναι. Στην Δόη Κατερίνη. Έτσι, μπράβο. Εκεί δραστηριοποιείται, εκεί είναι όλες τις οικονομικές συναλλαγές, εκεί είναι το κέντρο των επιχειρήσεων στην πραγματικότητα. Σωστό, σωστό. Εκεί λαμβάνονται όλες τις αποφάσεις στο έδαφος της Πιερίας. Ναι. Και εδώ απλά φιλοξενείται. Ναι. Α, είναι Κατερίνης ομάδα και φιλοξενείται στο καφέ. Φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι πραγματικότητα. Είναι. Ναι. Η ρεαλιστική πραγματικότητα. Και θέλω να του πετάξουν και έξω από το Καφτατζόγλιο τώρα, να έχει υπόψη. Γιατί δεν πληρώνουν. Λέμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη ΠΑΕ πτωχεύει, ναι, και δεν μπορεί να συμμετάσχει σε επαγγελματική κατηγορία. Ναι. Αναπόφευκτα πάει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Αυτό θέλουν όλοι. Υπό ποιο ερασιτέχνη την ομπρέλα, ναι, θα λειτουργήσει.
Και ποιοι θα τη διοικήσουν. Ποιοι θα τη διοικήσουν. Και καλοί όλοι. Αυτός. Πώς, ποιο δεν γίνεται. Δηλαδή είναι βασικό ερώτημα. Βασικό ερώτημα. Γι' αυτό επειδή οι φίλοι του Ηρακλή κατά κύριο λόγο σκέφτονται και λειτουργούν επιδερμικά. Επιδερμικά. Ναι. Δηλαδή βλέπουν μόνο μπροστά. Ναι. Για 10 μέρες το πολύ. Ναι. Φτάνουν μέχρι. Μικρή ορατότητα. Μικρή ορατότητα. Ναι. Δεν είναι τόσο διορατική. Όχι. Δεν. Και δεν βλέπουν πώς θα εξελιχθεί το μέλλον. Mm. Θα πρέπει να κοιτάνε και τέτοια φαινόμενα. Σε περίπτωση λοιπόν πτώχευση και διάλυση εταιρεία. Ναι. Τι ποδοσφαιρικό Ηρακλής θα υπάρχει. Ναι. Ποιος ερασιτέχνης θα υποστηρίξει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των Ηρακλειδαίων. Ναι. Ποιος. Ποιος. Η ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ ή ο Ηρακλής του Κατσάνη και του Ιβάνοφ. Ναι. Και αν υπάρξει αυτή η ομάδα, πού θα βρεθεί και πού θα παίξει. Ναι. Βέβαια υπάρχουν σενάρια τα οποία τα έχω εξηγήσει. Πες τα δευτερόλεπτα που πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ένα φαινό. Δευτερόλεπτα, ναι, ναι. Μπορεί να γίνει εξαγορά, ναι, της θέσης του πρωταθλητή της Α1 ΕΠΣΜ. Στην ερασιτεχνική γάμα εθνική έγινε στο παρελθόν το 2013 με την ομάδα του Φλαμουλίου Τρικάλων που εξαγόρασε ο ΑΟ Τρίκαλα τη θέση στην γάμα εθνική της 13-14 περίοδο και σαφέστατα μπορεί να γίνει και αυτή η διαδικασία εκ νέου. Δηλαδή μπορεί να έρθει μια ερασιτεχνική ομάδα η οποία θα κερδίσει στο χορτάρι την άνοδο και να πουλήσει τη θέση της. Γιατί, ναι, μπορεί. Ποιος θα πληρώσει. Σε ένα χορηγό. Κάποιος πρέπει να πληρώσει. Αυτό που αναλάβει τη χρηματοδότηση του ερασιτέχνη Ηρακλή, του ποδοσφαιρικού τμήματος του ερασιτέχνη Ηρακλή. Και ποιος θα πάρει την απόφαση. Θα πρέπει να γίνει συνέλευση, γενική συνέλευση του ερασιτέχνη Ηρακλή. Μην το βάζει δύσκολα, ρε. Είναι γιατρέ. Πάρα εδώ πολύ δύσκολα. Εδώ ανακαλύψαμε μια ομάδα η οποία είναι. Είναι φάντασμα για μένα. Φάντασμα ομάδα. Δεν και έχει καμία συμμετοχή. Ναι. Και πότε δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, αυτό είναι το ερώτημα. Φάντασμα πότε... δεν είναι. Δεν είναι φάντασμα. Ποιος την ίδρυσε, ποιος την ίδρυσε. Πότε την ίδρυσε. Αν είναι τα ίδια. Ναι. Ποιος πήγε εκεί, τι έκανε. Θα πάω να δω παιχνίδι τη. Οπωσδήποτε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, για φαρένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία. Πλατεία Εμπορίου. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, μπήκαμε... Να πούμε ότι σήμερα πέθανε και ο Σταύρος ο Μπερεδί μας, παιδί παίκτης του Ηρακλή. Καλή του ώρα εκεί που πήγε. 80 ετών, γείτονάς μου. Ελαφρύ το χώμα. Ελαφρύ, βαρύ αυτή είναι. Ό,τι είναι, εντάξει, κατάληξη όλων μας. Είτε είναι ελαφρύ το χρώμα, το χώμα, είτε είναι βαρύ, τα κόκαλα σου μένουν. Τα παίρνουν, τα βάζουν μετά στο αστυνοφυλάκιο και μετά πάμε. Σε πετάνε ή στο, πώς το λένε, στο χωνευτήριο ή σε βάζουν. Έχεις δύο επιλογές, ή θα καείς ή θα τα αφήσεις.
νομίζω καλύτερα να καεί. Είναι από άποψη υγιεινή, ναι, πιο καλό τρόπο. Ναι, καταφύση είναι. Είναι και μακάβριο πολύ. Ενώ Ρε, όχι το μακάβριο. Όταν είναι το θέμα το πώς πλέον γίνεται η αποστήση του σώματος. Πώς επιβαρύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι, ναι. Είπαμε, σε επίπεδο υγιεινής είναι πολύ καλύτερο να καείς. Ναι, δεν επιβαρύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν σε καίνε εδώ με τους νόμους τους. Πρέπει να πας στη Βουλγαρία να σε κάψουν. Είναι πιο ακριβό το κόστος σε διαδικασία της αποτέφρωσης. Γιατί είναι πιο ακριβό. Είναι πιο ακριβό. Και πόσο κοστίζει. Για να αποτεφρωθείς χρειάζεται πολλή ενέργεια για να γίνει αυτό. Για να φτάσει σε διαδικασίες να αποτεφρωθείς. Για να λοιπόν, φτάσεις... ακούω να σου πω εγώ γιατί είναι πιο οικονομικό. Εάν πας και θα αφήσεις, θα βάλεις. Αν είσαι σε βάθος χρόνου, ναι. Θα βάλεις. Πρόσεξε. Πρόσεξε να δεις τι. Ναι, περίμενε. Πεθαίνεις. Πηγαίνεις στο αυτό. Σε βάζουν στην κάσα μέσα. Έρχεται το κολόσογο. Έρχονται φίλοι, έρχονται γνωστοί. Μόνο τα λικέρ να βάλεις. Μόνο τα λικέρ και τις νουαζέτες, τις σοκολάτες είναι μεγάλο κόστος. Βάλε και εκείνους τους καφέδες, τους άνωστους που είναι νεροζούμε εκεί πάνε στους οίκους αυτούς και τα λοιπά. Πρόσεξε να δεις. Βάλε τη βενζίνη που ξοδεύει η χείρα, τρία χρόνια πάνε, έλα, να καθαρίσει τον τάφο. Μάρμαρα. Να αγοράσεις από τους μαρμαράδες. Να προλάβεις τον παπά. Παπά, έλα να κάνεις μνήμη αυτό, να το διαβάσεις. Κάτω από 50-30 τριαντάρικο, πού να πάρει ο παπάς. Λέει όσα θέλεις, δώσε, αλλά δεν πάω να το δώσεις, ξέρω εγώ. Τώρα με τις συντάξεις που πέσανε, έπεσε και το μερακάματο των παπάδων. Βάλε μόνο το ταξί που θα σε πάει. Βάλε κανένα γαμπρό, καμιά νύφη, κανένα μπιγιό, κανένα αυτό που την τραβάει την νύφη. Πάει τη γριά πέρα, δώθε πέρα. Δώθε πέρα, δώθε. Δύο κρυολογήματα, δεν απάθει γριά, πάρε δώσε. Βάλε και τα λεφτά του γιατρού. Σου λέω εγώ τώρα τι είναι, τι κόστος είναι. Περνάνε τρία χρόνια. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε για να μείνει άλλο ένα χρόνο, θέλουμε άλλα 100 ευρώ, ξέρω εγώ. Ναι, για να τον ξεθάψεις πάλι θέλει αυτό. Για να γίνει εκταφή. Για να γίνει βέβαια, θέλει. Και τα κόκαλά σου να λιώσουν πάλι πληρώνεις. Πάλι πληρώνεις. Τα άλλα δεν τα βάζεις. Τρίμερα, 9 μέρα, 40, τα κολόσοκα να τα μαζεύεις, δεξιά, αριστερά. Σε βάθος χρόνου δηλαδή είναι περισσότερο. Χρόνο, δεύτερο χρόνο, τρίτο χρόνο. Είναι πιο διαχειρίσιμο όμως, δεν. Πώς, ναι, εντάξει. Τα κάνεις, λέω, θέλω να σε πω. Ενώ μετά την το βάζεις μέσα στην υψικάμινο, το τραβάς ένα μπουρλότο να πει τα λοιπά. Το τραβάς ένα μπουρλότο, παίρνεις τη στάχτη που του λες πού ήθελες να πού ήταν ο Μακαρίτης, πού ήταν. Τον άλλον τον βάλαν τη στάχτη στην Τούμπα. Το Γιάννη τον Δαλιανίδη τον πετάξανε τη στάχτη, δεν το γράψανε. Εδώ στο θερμαϊκό κόλπο. Στη θάλασσα. Ο άλλος μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ο Αριανός, να τον πηγαίνανε να τον πετάξουν τη στάχτη στο Κλεάνθης Βεγγελίδης. Λοιπόν, ο άλλος μπορεί να ήταν μερακλής, ξέρω εγώ, το πήγαινα στα μπουρδέλα να τον αμολάγα εκεί πέρα. Λοιπόν, ο άλλος μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, να ακούσανε τα ράλι της αναβάσης, να πήγαινε στον Όλυμπο, τραβάς να πούμε ένα ταξίδι στον Όλυμπο, γυρνάς, καθαρίζεις. Ποιο είναι πιο μεγάλο κόστος, να πούμε. Να τραβιέσαι τρία χρόνια, τέσσερα, ανέβα, κατέβα, ανέβα. Πλήρωνε τον ένα, κάνει τον άλλο, όχι, λατήθηκε ο τάφος. Το τραβάς εκεί τη σκόνη και τελειώνει η φασαρία. Άρα λοιπόν. Βέβαια. Σαν διαχείριση νεκρού, ναι, εννοείς. Ο Βόγλης έγινε στάχτη, να πούμε. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε το μήνυμα του φίλου μας του κ. Καμπερίδη, ο οποίος θα μας αποσαφηνίσει. Δεν πειράζει. Την ΠΑΕ Ποντίον την δημιούργησε ο αδερφός του συγχωρεμένου Θόδωρου Παπαδόπουλου και την διοικεί αυτός. Ιδρύθηκε όταν δόθηκε το ΑΦΜΗ και ξεκίνησε από το ΓΑΜΑ τοπικό. Λέει εδώ. Άρα είναι μια μετεξέλιξη της ΑΕΠ Οντίον Κατερίνης. Ναι, δεν είναι κάτι το πονηρό. Ο αδερφός του είναι Φαλακρός. Είναι ένα νέο. Ο Φαλακρός, ο. Ξεχνά το όνομά του. Ναι. Σχέση με τους Παπαδόπουλους. Ποιος? Με τον Αίμνηστο Θόδωρο Παπαδόπουλο έχουν. Ο αδερφός του. Η ομάδα ήταν οικογενειακή. Η ομάδα, ομάδα που μετεξελίχθηκε σε ΑΕΠ Οντίον Ηρακλής 1908 με τη μετονομασία. Γιατί πολλοί Ηρακλήδες δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε αυτό που λέμε ο σύγχρονος Ηρακλής. Έχουν πλήρη άγνοια τι ακριβώς έγινε. Ναι. Νομίζουν ότι έγινε συγχώνευση. Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Απλά μετονομάστηκε η τότε ΑΕΠ Οντίον Κατερίνης, ΑΕΠ Οντίον Ηρακλής 1908. Λοιπόν, σε ηλικία 80 ετών πέθανε σήμερα ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Σταύρος Μπερεδήμας. Ήταν γείτονάς μου, τα λέγαμε. Δηλαδή πριν κάπου κάνα δίμηνο τον είδα και μιλήσαμε. Δεν ξέρω γιατί, πώς είδε. Ο Εκλοιπών αγωνίστηκε στον Ηρακλή κατά τη δεκαετία του 60. Και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας. Στόπερ έπαιζε, σέντερ μπακ. Για σειρά ετών σε μια περίοδο που τη φανέλα του Ρέκλη φορούσαν σημαντικοί παίκτες σαν τους αδερφούς Χατσεκίδη, Λιάρο, Ρούγλιο και αρκετούς άλλους. Στον τελικό κυπέλλο του 57, 8 Σεπτεμβρίου με τον Ολυμπιακό ήταν πρωταγωνιστική φυσιογνωμία και στη Θεσσαλονίκη είχε πολλούς θαυμαστές ακόμα και εκτός Ηρακλή. Αύριο στις 4 το απόγευμα θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία που αλλού, στο θρυλικό Άγιο Θαράποντα
της κάτω Τούμπας. Για όσους δεν το ξέρουν λοιπόν. Είναι θρηλυκή, εννοώ ρε Άγιος Θεράποντας. Θρηλυκή. Ενώ ότι έχει μορφές η γύρω περιοχή. Κοίταξε. Γιατί συνδέεται την ωραία με την περιοχή. Δεν ξέρω εγώ την ωραία και τα λοιπά. Εμείς παίζαμε μπάλα εκεί στον Αϊθαράπη, στο Προάβλιο και στο δημοτικό σχολείο που ήταν απέναντι. Του χώριζε ένα δρόμο. Είναι μια ωραία περιοχή. Είναι το τέρμα τη Μπότσαρη εκεί πέρα πάνω. Εντάξει. Έχει πλακόστρωτο αυτό και τα λοιπά. Παίζουν παιδάκια, είναι ωραία είναι. Εντάξει, τώρα εγώ θέλω να σου πω ότι είναι μια ωραία που είναι το πάρκο. Βέβαια το πάρκο το βρωμίσανε. Έχουν βγει και οι γέροι πάνε εκεί, ξέρω εγώ, κάνουν τα λαϊκά δικαστήρια. Δεν με, εμένα μου αρέσει το λαϊκά δικαστήρια. Έχει βρωμίσει. Τι, ναρκωμανή στα βράδια. Τις προάλλες πετάξανε ένα πτώμα από ένα μάξι εκεί. Τα χαράματα το πρωί τον παρατήσανε. Στην περιοχή εκεί. Πετάξανε ένα πτώμα. Το αφήσανε εκεί. Ήταν κάτι 3-4 η ώρα. Το οποίο του πιάνει ο ύπνο. Βλέπουν ένα μάξι με ένα Opel Caravan. Τι ήταν, πετάει λέει έναν πτώμα. Λέω τι κάνατε, φύγαμε λέει. Τι, α μπλέξουμε. Παμπούμε, βρήκαμε το πτώμα, έλα στο τμήμα, πού το είδες, πάρε ανάκριση, ξανά ανάκριση. Είδε το πτώμα, άλλο σηκώθηκε, έφυγε. Πα ψάξα να βρουν το πρωί, το βρήκα το πτώμα. Λέγε λοιπόν, ας τον Ηρακλή, πάμε στις άλλες ομάδες. Τα είπαμε αυτά. Μας ενημέρωσε ο coach, ευχαριστούμε δηλαδή, τον coach. Υπάρχει πιθανή εξέλιξη να βρεθούν αντιμέτωπες η ΑΕ Ποντίον Ηρακλής 1908 με την ΠΑΕ Ποντίον τη συγκεκριμένη. Άσε ρε κοκκίνη, όταν και όποτε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει. Μπορεί να πάει γάμα εθνική η Δέλτα. Ή πάει ποντίον 2012 και να βρεθούν αντιμέτωποι. Τελικό κυπέλλο ρε στεχνών. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Αφού είναι ενεργεία η ποντίον 1908. Άσε με ρε με τον Ηρακλή. Πε μου τι βλέπει. Πε μου για τον Κόντε εκεί πέρα. Πώ θα πάρει το πρωτάθλημα. Στην Τζέλση λέμε. Ναι, για πε μου τώρα. Σε συγκινεί ο. Είναι κοινικό και ρεαλιστή. Σ' αρέσουν οι κοινικοί και ρεαλιστέ. Νομίζω ότι ο στόχο τη Τζέλση δηλαδή να μπει στου ομίλου του Champions League θα είναι εφικτό, δηλαδή να μπει στην πρώτη τριάδα. Και από εκεί και ύστερα να πάρει και το τίτλο της Premier League είναι μεγάλο το παράσημο. Έχει ρέντα. Καταρχήν υπάρχουν δύο σχολές, δύο νοοτροπίες, ο Κόντε και ο Γκουαρδιόλα και βλέπουμε τον Γκουαρδιόλα να μην μπορεί να πετύχει στην Premier League. Ναι, ναι. Γιατί δεν προσέχει την άμυνα του. Πέρα από αυτό νομίζω ότι οι επιλογές των παιχτών ήταν και ιδανικές. Σήμερα που σου λέω για άμυνα, πάω προπόνηση, Γιάννη, δεν προλαβαίνω εκεί που είναι οι χομπίστες και λέω ο δάσκαλος έλα λέει, να κάνεις με αυτούς που πάνε και κατεβαίνουν στους αγώνες. Έχει τρελαθεί, του λέω, έλα, μου λέει τι φοβάσαι. Θα σου βάλω εγώ να κάνεις ασκήσεις. Και μου λέγε, ήταν ένας να κατέβει πυγμάχος και λέει: αυτό που λες εσύ θα το σημαδεύεις στο σαγόνι. Τίποτα άλλο δεν θα κάνεις. Αυτός λέει: θα αποφεύγει. Θα αποφεύγει, θα αποφεύγει και θα σου δίνει μία. Θα αποφεύγει, θα σου δίνει μία. Το πιστεύεις ότι επί τρία λεπτά προσπαθούσα να τον βρω, επαγγελματίας πυγμάχος. Προσπαθούσα να τον βρω σαγόνι και δεν τον έβρισκα. Τόσο γρήγορο. Ρέφευγε από τη μία, έφευγε από την άλλη. Πήγαινα να τον κάνω τίμπι ψεύτικο τριάρι, να του δώσω άσο ψεύτικο τίποτα όπου. Εκεί κλειδωμένο. Το σαγόνι. Είχε τέτοια πρόβλεψη, τον κινήσε όσο. Ναι, τον βρήκα μία, λέει μπράβο ρε που στέλνει. Είπα, λέει, διά με βρει. Τον βρήκα μία στα ύπουλα. Μπαμ! Εκρηκτική. Άμυνα. Έχει άμυνα καλή, πήρε το αποτέλεσμα. Δεν έχει άμυνα καλή, Γκουαρδιόλα θα είσαι. Αυτό ο Κόντε, δηλαδή ο Μπέντο δεν θα γίνει ποτέ προπονητή στον Ολυμπιακό. Το δούμε. Σήμερα με πήραν μια συνέντευξη στο Sport Doc και ανέλησα τον Μπέντο. Δεν θα γίνει ποτέ προπονητής. Ανοιχτός. Βέβαια, όπως είναι και χαμηλός ανταγωνισμός, δεν ευνοείται από το περιβάλλον. Ποιος ρε, όχι. Να βελτιωθεί προπονητικά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι και ιδιαίτερα καλός προπονητής για να πάρεις πλάσμα τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το Μαρινάκι θέμα. Δηλαδή, σου λέει. Στην Ευρώπη θα το δούμε. Το τι να δει τώρα, θα το ξεκολλιάσει. Το ξεκολλιάσει ο Τούρκος. Το λέω εγώ. Το Σταλίνος, ναι, μάλιστα. Ναι, θα το διαλύσει ο Τούρκος. Είναι αφελής. Αυτό μάτς είναι επικίνδυνο, να ξέρεις. Ναι. Και θα αρχίσουν να γαυγίζουν οι γαύροι. Εγώ προέβλεψα. Ανοιχτός πολύ. Αργεί το όπερ του, ανεβάζει ψηλά τα μπακ του και τον τρώνε όλες οι ομάδες στην κόντρα. Ο Πάοκ δεν τον πήρε γιατί ήταν άστοχος. Δηλαδή, ο Πάοκ ήταν άστοχος στο Καραϊσκάκι. Θέλω να δω τον Άρη μετά το 60. Τι πώς? Τον Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό. Κοίταξε. Θα διαχειριστεί το μάτς. Αν θα το δώσει μια γιορτινή ατμόσφαιρα να φύγει από την υποχρέωση που για μένα και αυτή είναι και η σωστή αντιμετώπιση. Γιατί η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Β. Πήγα και είδα και γυναικό Απόλλων Αθηνών τη Δευτέρα. Και η Λαμία τραβάει καλά. Η Λαμία την έχουμε η τηλεόραση. Την έχουμε με την Καλυθέα. Ναι, την αξιολογήσουμε. Τραβάει γερά η Λαμία. Ο Τενές βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάνει εκπληκτικά ξεκινήματα. Και μετά ξεφουσκώνουν οι ομάδες. Και μετά ο Τζεβενέκος ξεχράει να πούμε τη διάρκεια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το είδαμε στον Πανετολικό και τον έριξε. Ναι. Στην Καλονή. Ναι. Παντού. Έτσι. Εντάξει, να πω την αλήθεια ότι αν μια ομάδα στη Β' Εθνική ξεκινήσει καλά, παίρνει και ψυχολογία μετά. Και το αποτέλεσμα το φέρνει και καλή ψυχολογία στην κατηγορία τη συγκεκριμένη. Ναι. Κοίτα τώρα, οι Αριανοί γλιτώσανε το Κάζο. Με τα Τρίκαλα. Όχι. Με τον Μπάουκ. Γλιτώσανε το. Είχαν την πιο ιδανική κλήρωση που θα μπορούσε να έχει η ομάδα του Άρη. Ναι. Καταρχήν θα έχει εμπορικότητα.
θα πάρει καμιά κατοστάρα. Κατοστάρα στην ξεφτίλα θα πάρει. 10 με 12 Ιανουαρίου. Θα πουλήσει μάλλον... η μπουτίκα, αυτά οι ιστορίες θα οικονομήσουν. Πληρωθεί κανένα παίκτη ακόμα. Λοιπόν, τραυματισμούς δεν θα έχει. Θα κάνει rotation. Ο Αριανός στον Ολυμπιακό με ρώτησαν σήμερα από Αθήνα, λέει θα δεχτούν. Λέω, κοίταξε. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα να έρθουν οι Ολυμπιακοί οι Αριανοί. Η αστυνομία δεν θα έρθει γιατί θα εμπλακούν οι παοξίδες. Λοιπόν, το πρώτο ναι. μάτς του Άρη με τον Ολυμπιακό είναι ανάμεσα στα μάτς με τον Πανεγιάλιο στο Χαριλάο και με τον Αγροτικό Αστέρα στον Εύωσμο. Πού θα δώσεις βαρύτητα από τα τρία αυτά παιχνίδια. Ναι. Και έχει και μια εμβόλυμη αγωνιστική μετά με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή έχει συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Ναι. Ας πω το πρόγραμμα του Άρη το Γενάρη θα λιποθυμήσεις. Για πες. Έχει μάτς Τετάρτη 4 Ιανουαρίου. Ναι. Θα παίξει με την Καλυθέα. Ναι. Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου θα υποδεχθεί τον Πανεγιάλιο στο Χαριλάου. Βόκολο, ναι. Μετά. 11 Ιανουαρίου παίζει με τον Ολυμπιακό πρώτο παιχνίδι για το κύπελο. Ωραία. 15 Ιανουαρίου πάει στον Εύωσμο να αντιμετωπίσει τον Αγροτικό Αστέρα. Τερμπάρα. 18 Ιανουαρίου υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Εδώ, Δηλμπέρης. Ωραία, ωραία. 22 Ιανουαρίου πάει στο Μνήδη να παίξει με τον Αχαρναϊκό. Δύσκολος. 25 Ιανουαρίου ναι. η ομάδα του Άρη θα παίξει με τον Ολυμπιακό τη Ρεβάνς. Ναι. Μετά πάει. 29 Ιανουαρίου. Ναι. Θα παίξει με τον Όφη στο Χαριλάο. Δύσκολο. Μετά παίζει 1 Φεβρουαρίου Τετάρτη εμβόλυμη με τη Λαμία στη Λαμία. Ο, πολύ δύσκολο. Και 5 Φεβρουαρίου παίζει με την ομάδα του Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Γι' αυτό σήμερα. Αριανή, εγώ... συνετιστείτε. Ναι. Αφήστε το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ακούστε ποιες είναι οι αγωνιστικές σας υποχρεώσεις. Ναι, ναι. Οι πραγματικές. Συνετιστείτε. Ξαναπέστω. Συνετιστείτε. Αφήστε τα καλύτερα. Αξιολογήστε την κατάσταση και δείτε ποια είναι τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Έτσι. Σωστό. Καταλήγει η ομάδα μετά με 8-9 συνεχόμενα παιχνίδια να παίζει μέσα στη Λαμία και τον Απόλλωνα. Συνεχόμενα και εκτός έδρας. Αφήστε τις πολυτέλειες, τους ΠΑΟΚ και τις κληρώσεις και το κύπελο και τα φεφρούκια αρώματα. Τα είδαμε και εμείς με τα μάτια μας με τον Νόιζ τον ΠΑΟΚ που στήχησε μια άνοδο. Ένα χρόνο πίσω πήγε η ομάδα. Ποιος? Για τον Ηρακλή. Ναι. Εκείνο το μάτς κυπέλου που κάποιοι ανόητοι πανηγύριζαν για την κλήρωση με τον ΠΑΟΚ στο μάτς με τη Δόξα. Το 5-1. Το 5-1. Ναι. Και το 0 στο Καφτατζόγλιο που η ναι. ομάδα λέει έπαιξε μπαλάρα αλλά έχασε. Ναι. Και ικανοποιήθηκα με αυτό. Φάτε ικανοποίηση. Ναι. Ναι. Και χρέη μαζί. Ναι. Έξυπνοι. Ναι. Έξυπνοι. Σωστό. Σωστό. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι ανεπίτρεπτα. Ένας λογικός άνθρωπος τα σκέφτεται. Ναι. Εάν πραγματικά αγαπάει την ομάδα του και τη βιωσιμότητά της. Οπότε πρέπει να δει ποια είναι τα πιο κρίσιμα πράγματα για τον Άρη. Νομίζω ότι ο Αναστόπουλος έχει γνώση της κατάστασης. Έχει το πρόγραμμα, το έχει αναγνώσει. Και θα αντιμετωπίσει τα παιδιά με τον Ολυμπιακό όπως πρέπει. Σαν ένα καλό παιχνίδι προπόνησης. Παίρνει Μαραγκό ο Αναστόπουλος. Πολύ καλή προσθήκη. Εξάρι και στόπερ. Κοντός είναι όμως. Βελτιώνει και τις δύο θέσεις. Μπορεί να τις παίξει και τις δύο. Ναι. Μπορεί να παίξει το 6. Το 6 καλύτερα. Το 6 καλύτερα, ναι. Το 6 καλύτερα. Πάει για στόπερ άλλον. Λογικό. Και άλλο αμυντικό χαφ. Και εξτρέμ. Εξτρέμ έχει πολύ καλές επιλογές. Ναι. Τι να βάλει κανένα δηλαδή, πάνω. Αυτή τη στιγμή ποιο ο Άρης. Διώξει. Κάτσε, περίμενε. Αυτή τη θέλει στιγμή, πλατέλα. Ο Άρης ψάχνει. Φορ, λέω. Εξτρέμ που σκοράρει. Εξάρι και πεντάρι. Εσύ είσαι σύμφωνος στο εξάρι και στο πεντάρι, διαφωνείς στον εξτρέμ. Έχει τον μπαγκάρ. Τι θα έπαιρνες. Εξτρά. Δημιουργικό οχτάρι. Δημιουργικό οχτάρι. Πιο αμυντικό σχέση από τον Τάτο. Ένα καλύτερο δεν μου αρέσει ο Τάτο. Δεν σ' αρέσει. Ούτε ο Τάτο στο ανάκουγλου. Ναι. Σοφτ πολύ. Ναι. Το 8 πρέπει και να μαρκάρει. Ναι. Δηλαδή θα ο έπρεπε. Τάτος να... δεκάρι παίζει. Δεν υπάρχει για μένα θέση 10 στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι. Στη Β' Εθνική μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να παίξει. Ναι. Ναι. Τι να πω. Καλά πάει ο Τάτος. Απατεώνας είναι. Ποδοσφαιρικά. Βέβαια. Γιατί. Προσφέρει μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Ναι. Ο παίκτης έπρεπε να αμήνεται, να βοηθάει και μεσοαμυντικά. Δεν το έχει ούτε στον ούτε διαδρομές θα κάνει. Ούτε στον στο μάτι του τα τρία καλά είχε λιποθυμίσει το 65. Δεν πατούσε στέρεα στα πόδια του. Ναι, καλά χτυπήματα της μπάλας όμως. Για να παίξει τα στημένα. Ναι, όχι. Το κρατάς μέσα στην εντεκάδα. Ναι. Στο σκληρό και... πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Σκοράρι. Παλέμαχο το φέρω τον Τάτο. Ναι, για τη Β' Εθνική φέτος καλός. Παροχημένος παίχτης. Για τη Β' Εθνική, ναι, για του χρόνου Α' Εθνική συμφωνώ. Στη Β' Εθνική μπορεί να βοηθήσει. Ένα 30 λεπτό. Αν τα μάτς ορίσουν. Μπορεί. Ως εκεί. Και σε ρόμβο που τον έβαλε κάποια στιγμή και θα το κάνει και αύριο από ό,τι έχω μάθει ο Αναστόπουλος με Ήλιτς. Ας βρει ένα παίχτη αντίστοιχης ποιότητας με τον Κονέ του Απόλλων Αθηνών. Κονέ θέλεις, ε. Όπως είναι ο Κονέ του Απόλλων. Ναι. Έναν αντίστοιχης ποιότητας ποδοσφαιριστή. Στα φτερά δεν τον φοβάσει τον Άρη. Είναι πολύ καλός. Έχει Τζουμάνιδες, έχει Καράμπελες. Έχει Ντούνι, έχει Ήλιτς, έχει Μιλούνοβιτς, έχει επιλογές. Ναι, έχει. Ναι. Έχει επιλογές. Στον άξονα τον κόβεις δηλαδή. Προβληματικό στον άξονα. Ειδικά μεσοαμυντικά. Τέρμα. Κακός ο Διώδης. Κακός. Δεφορμέ. Δεφορμέ. Για ανέλησέ τον μου. Κακές τοποθετήσεις. Ναι. Κακή αντίληψη των φάσεων. Ναι. Πολλά λάθη. Κακός με την μπάλα χαμηλά. Ναι.
Δεν μπορεί να παίξει με τα πόδια δηλαδή. Ναι. Δηλαδή εκεί που γίνεται η φάση πριν το 2-1, για να γίνει ένα 2 για τα Τρίκαλα, πουλάει την μπάλα αυτό και ο Ραούλ Μπράβο. Τη γλιτώνει όμως ο Διούδης μετά. Εντάξει. Ναι. Ευτυχώς για αυτό που παίρνει πίσω το λάθος του. Παίρνει πίσω το λάθος του. Ναι. Αλλά γενικότερα και τον γκολ που δέχεται το 2-2 είναι εύκολο. Το 0-1 είναι ήπιο σε δύναμη σουτ στη γωνία του. Μπορεί να το βγάλει ένα καλό τερματοφύλακα. Ναι. Άρα λέμε... στο λάθος του Τζαρακάκη λες. Ναι, ναι, εκεί. Ναι. Μπορεί. Ήταν γκολ τα οποία και στα δύο φέρει ευθύνη. Ναι. Και στο 0-1 και στο 2-2. Μια που βρέθηκα στι κερκίδε του Χαριλάου. Στη θύρα 2 ίσως. Στη θύρα 2. Ναι, ναι, από την καλύτερη κερκίδα να βλέπει ποδόσφαιρο, να αξιολογήσει τι ομάδε. Είπαμε ότι τα Τρίκαλα βγάλαν μια επαρχιωτήλα. Δεν πήρσαν ποτέ στον εαυτό του. Για βλαχιά βγάλανε. Αν και σαν ρόστρε για μένα θεωρώ ότι είναι ποιοτικότερη συγκριτικά με τον Άρη σε πολλέ θέσει. Πιο ποιοτικό ρόστρε. Τώρα ειδικά αυτό το αριστερό μπακ που πήρε ο Τζάκσον. Η αλλαγή. Αυτό είναι φωτιά και λάβρα. Πριν στην Καλυθέα βγάλε μάτια. Ο Ξανθός. Είναι για Super League. Για τον Ξανθό μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Στο 60 που τον έβαλε. Ναι. Αυτό έπρεπε να παίξει εξτρέμ από την αρχή. Ρε. Πεχτάρα μεγάλη. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, μήπως είναι. Ποδοσφαιρική καψούρα από πέρσι. Ναι, μήπως δεν έχει μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Εγώ παράξενο με βάζω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει τραυματισμούς. Ο Γεωργιάδης, ναι, δεν είναι χαζός, νομίζω, προπονητικά να το χρησιμοποιήσει. Αυτό μου έκανε και με εντύπωση, ότι περίμενα. Αυτό, δηλαδή, γιατί να είναι στον πάγκο αυτό. Δεν ξέρω, αυτή. Εγώ θα, ναι, πω ένα μπράβο στον κύριο Γιαλιά που κρατάει ακόμα τον κύριο Γεωργιάδη στον πάγκο. Mm. Δεν χρειάζεται πανικό. Σημαίνει ότι η Τρικάλα είναι πάρα πολύ καλή. Έχει παιχνίδια, θα πλησιάσει, θα κολλήσει από πάνω και θα διεκδικήσει την άνοδο. Είναι μια ομάδα με φερεγγιότητα, με καλό ρόστερ, με βάθος το ρόστερ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την κατηγορία και με πολλές εναλλακτικές. Και σύν τις άλλες έχει και την ψυχολογία στα ύψη, γιατί έχει περάσει και τη Λάρισα στο κύπελο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό εκεί στην τοπική κόντρα να επικρατήσει ομάδα του Τρικάλου, γιατί είναι και καλύτερη σχέση με τη Λάρισα. Σα χαλούσε ένα κόκκι τώρα, ρε παιδιά, λέει ένα φίλο του Άρη. Όχι, ρε, μην λες τέτοια πράγματα. Είναι αριανός φίλος μου, ο Σύφης. Πουλμαντζής να πούμε είναι. Όχι, και πάει η Αθήνα τώρα. Τι δεν πάει... υπάρχει κόκκι. Κάνα σχολείο, πα ρε Σύφη. Σε καλούσε ένα κόκκι τώρα, ρε Γιούλα. Πάω Αθήνα, σα ακούω. Να σε καλά, καλό δρόμο, Γιούλα. Λοιπόν. τον κόκκι. Ο κόκκι, ό,τι φανέλε δεν έχουν θέσει στο Χαριλάου. Ναι. Όποιο τη φωνά είναι προσβολή για την ιστορία του Άρη. Όσου παίκτε κατηγορήσαμε. Βλέπω πολλού αριανού που φοράνε τι φανέλε του κόκκι ακόμα. Ναι. Τον αγαπάνε. Τώρα ο λαϊκισμό πάντα έχει, ναι, ανταπόκριση. Έχει ανταπόκριση. Πάντω η αλήθεια είναι ο Μπερμπάτοφ δεν βρήκε ομάδα και ο κόκκι Βολοδέρνη δεν βρήκε. Δηλαδή, καλώ δεν βρήκαν. Ποδοσφαιρικά οι άνθρωποι δεν είχαν δικαιωθήκαμε ποδοσφαιρικά 150%. Ραπτόπουλε, κάνε λίγο σε παρακαλώ την ερωτική φωνή του κόκκινου και κύριε Καγιούλη να το βάλω λίγο στο ίδιο κλίμα. Ο Καγιούλη νομίζω είναι ακόμα απτόητο. Εκεί, ακλόνητο. Ποιο θα τον βγάλει. Ποιο θα τον βγάλει. Τι να πει. Πες μου, εσύ ποιο θα τον βγάλει. Κανεί. Ποιο. Καλά, άκουσα σήμερα τον Ποντίκη. Τι ήταν αυτό που είπε. Τι είπε Ποντίκη. Θα πληρώνει του παίχτε με μαρουλόφιλα αγάπη. Λέει και οικονομικά προβλήματα λέει να αντιμετωπίσουμε. Εμεί αγαπάμε την ομάδα. Ναι. Και εγώ την αγαπάω. Ο Ποντίκη ω τι μίλησε. Ως Επιτροπή Σωτηρίας. Επιτροπή Αυτά Σωτηρίας. Δεν είναι σοβαρά να τα λες στον αέρα. Δείξα, Επιτροπή Σωτηρίας για να έχεις πρέπει να έχεις λεφτά. Χωρίς πρώτον, λεφτά δεν μιλάς. Και μετά πρέπει να έχεις γνώση. Και τρίτον πρέπει να είσαι και τίμιος και να κάνεις καλή διαχείριση. Από αυτά τώρα, Επιτροπή Σωτηρίας χωρίς λεφτά, εγώ τα ακούω βερεσέ. Κακώς βγαίνουνε. Επιτροπή Σωτηρίας τα ακούω βερεσέ. Κακώς βγαίνουνε. Μετανάστες κατεβάζω τη σχολείο. Άστα. Μετανάστες κατεβάζει. τη σχολείο. Μπράβο του, και αυτά λεφτά φέρνουνε. Ραπτόπουλε, σχολίασε λίγο το ότι ο Κατσούλας αποφυλακίστηκε και για ποιο λόγο αποφυλακίζονται εγκληματίες με στιγερά εγκλήματα. Όλοι έχουν το δικαίωμα της χώρας, εντάξει, τι να κάνουμε. Ποιος είναι ο Κατσούλας. Για τους σατανιστές λέει, της Παλίνης. Πόσα χρόνια έμεινε μέσα. Δημητροκάλης, Κατσούλας, Μαργέτη. Η Μαργέτη Γκόμενα ήτανε. Αυτή που την είχαμε ερωτευτεί όλοι στο σχολείο. Ναι. την είχε ερωτευτεί, τι λέει. Όλοι οι μαθητές εκείνης της περίοδου. Σοβαρά μιλάς. Αυτό το γκώθικ που έβγαζε αυτή. Τι έβγαζε. Αυτή την κατάθλιψη, ξέρω εγώ, σε. Καταθλιπτική ήταν. Σαγίνευε το αντρικό πληθυσμό. Ναι, ήταν. Ήταν καταθλιπτική. Είχε. Ναι. Και πολύ ωραία γυναίκα. Πάρτε κανένα μήνα σπίτι σου να δεις καλά που θα περάσει. Τώρα δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε. Βγάλε μια καταθλιπτική. Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Ναι. Αυτή μου φαίνεται παντρεύτηκε και κάνει παιδί, έχω την εντύπωση. Λογικό δεν είναι. Ναι. 20 χρόνια φυλακή κάτσανε. Δεν ξέρω πόσο. Νομίζω Μαργέτη λιγότερα. Βγήκε πολύ γρήγορα από τη φυλακή. Δεν το ξέρω. Έχει τώρα εγκληματία, τον έβγαλε από τη φυλακή. Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Εντάξει, πέρασαν πόσα χρόνια. Νομίζω στα 15 χρόνια στην ουσία έτσι πως είναι η ερμηνεία των νόμων μπορεί να βγει αν έχει δεχτεί ακόμα και ισόβια δεσμά. Τα ισόβια είναι 25 χρόνια, 3-5 με καλή διαδοχή, εύκολα βγαίνει. Εγώ απορώ ένα πράγμα. Γίνεται ένα έγκλημα. Έτσι. Mm-hmm. Τρώνε ένα παλικάρι. Μπαίνει μέσα αυτό, έχει καλό δικηγόρο, σε 5-6 χρόνια βγαίνει έξω. Ένα μπαμπά δεν βρέθηκε να τον φάει αυτό να τον. Γιατί αν τον φάει, εσύ. Εντάξει. Γιατί αν τον φάει. Δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί. Γιατί. Ο καθένας έχει το έχω απορία, ρε παιδί μου, ναι. Δηλαδή, σκοτώνω εγώ, ας πούμε, το παιδί σου. Μπαίνω φυλακή 5 χρόνια έξω. Βγαίνω έξω.
και δεν μετρός. Δεν έχεις άντρα. Γιατί αυτό ναι. Δεν είναι νόμιμο που λες. Να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου επειδή σου προκάλεσε συστηματικό πόνο. Εγώ θα την αφαιρούσα. Σεβασμό στη ζωή. Εντάξει, αυτό είναι. Εγώ θα την αφαιρούσα αυτή. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω και ναι. Να το. Μην το υιοθετήσει. Εγώ απορώ. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να. Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω πώς να το πω εγώ. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Αέπειρα κλείς πάει ο Ήρα. Λέω την αλήθεια στον κόκκινο και με βρίζει. Λέω 4-30. Εντάξει. Δεν θα λέμε ψέματα. Ο κόκκινος είναι ο παδός, φίλε. Δεν μπορεί να δει την αλήθεια. Η προπαγάνδα είναι προπαγάνδα και πολλές φορές γίνεται και χυδαία. Όταν επιμένεις και είναι και ψεύτικη. Δηλαδή και πολύ εύκολα μπορεί να καταρριφθεί. Μπορεί. Στόχος η άνοδος. Το μάζι με Ολυμπιακό, λέει ο Αριανός 779, είναι γιορτή και για να ξαναθυσμίσει, τι λέει, ο Αριανός τη δυναμική του. Πανελλαδικά το ίδιο βαρύ πρόγραμμα έχουν Λαμία, Πόλο και Όφη. Λέει αυτό. Ωραία το προσεγγίζει. Κοιτάξτε, θέλει να δείξει ο Αριανός τη δυναμική του σε αυτό το μάτι. Δεν θα δηλαδή διαφωνήσω ναι. Ότι και η Λαμία σωστό, και σωστό, όφη, σωστό, πέρασε στο κύπελο. Σωστό. Εγκλημάτισε κατά του εαυτού του. Ναι, φυσικά. Βεβαίω. Δηλαδή το κύπελο δυστυχώς είναι ένα θεσμό ο οποίο έχει καταντήσει γραφική πολυτέλεια. Ο Πάπης καλή κλήρωση. Δεν τη θεωρώ καλή. Καλή, ξέρει γιατί είναι καλή. Ο Πανετολικός είναι μια ομάδα που όχι. Δεν έχει να χάσει κάτι. Οι Σκούρι και οι δύο θα είναι στο Κόπα Αφρικα. Και ο Ουάρντα και ο. Ξεχνάω τον άλλο. Αχ, τον Κλέσιο. Και ο Κλέσιο και ο Ουάρντα θα είναι εκτός. Που σημαίνει. Αυτός τυχερός. Τυχερός είναι ο Πάο. Καλά, αυτό που είναι το Παναθηναϊκό δεν περιγράφεται. Ποιο. Λες και είχε μαγνητάκι. Ποιο. Η κληροτίδα. Ναι, τον Πάο. Ισλαμικό. Τον Πάο, αλλά και η κλήρωση με τον Πάο Πανετολικό. Ακόμα και η Σκούρι να ήταν. Θα τη θεωρούσα αρκετά καλή. Τώρα με τους σκούρους έξω. Ποιος είχε την πιο δύσκολη κλήρωση από τους τέσσερις μεγάλους. Θύμισε μου λίγο. Τα ζευγάρια είναι Άρης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Ισλαμικός, Πανετολικός ΠΑΟΚ και Λεβαδιακός ΑΕΚ. Νομίζω ο ΠΑΟΚ την έχει τη δυσκολότερη. Ναι, ο Λεβαδιακός σε επίπεδο είναι κακή ομάδα. Ακούγεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Ντόστανιτς. Παρουσιάζει μια πολύ κακή ομάδα. Δηλαδή 12 βαθμούς έχει όμως. Ναι, αλλά η εικόνα του Λεβαδιακού. Ας πούμε, εγώ τον είδα με την ΑΕΚ στο 4-0. Γιατί με τον Πανίωνε δεν τον είδε κάποιε φορέ. Δεν τον είδα, δεν τον είδα. Τρώμαξα αυτό που είδα. Με το Μεντί τώρα αριστερό, μπακ. Ναι, τρώμαξα που τον είδα. Κι όμω ο Ηρακλής είχε 3-0 από αυτή την ομάδα. Ναι. Είναι συγκυριακό φαινόμενο. Εντάξει, τρώμαξα που είδα το Λεβαδιακό. Τέτοιο πράγμα δηλαδή. Άλλο γιατρέ, πε τίποτα κοινωνικό, για πε. Πώ βλέπει την αγορά, πώ πάει, τι γίνεται. Είμαστε ναι. Στι παρυφέ των Χριστουγέννων. Πώ τι είπε. Στι παρυφέ. Ναι. Εντάξει, ο κόσμο αρχίζει σιγά σιγά. Ναι. Να βγαίνει, να αγοράζει, να προσπαθεί να κινηθεί αγορά στο πλαίσιο αυτό το. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια γιορτή η οποία τη θεωρώ από τη φύση της χαζοχαρούμενη, όσο και αν αυτός ο όρος ακούγεται έτσι. Ναι. Βαρύς ναι. Χαρακτηρισμός. Περιτή. Περιτή γιορτή. Ναι. Εντάξει, καλό να ξεκουράζεσαι. Είναι ένας τρόπος. Να μην προκαλείς με τον τρόπο ζωή σου. Κοίτα, για αυτούς ξέρεις, μου αρέσει ναι. Που θεωρητικά ο χριστιανισμός έχει θητήσει το λιτό βίο και τον ενάρετο ναι. Ως μοντέλο ζωής ναι. Και όλοι οι χριστιανοί ενάρετοι. Στα πλαίσια εορτής ξεσαλώνουν. Ναι. Δεν είναι αντιφατικό. Είναι. Αντιφατικό το. Εμένα δεν με πειράζει που είναι αντιφατικό. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Εμένα εκείνο που μου τις πάει ας πούμε στα Χριστούγεννα είναι η υποκρισία. Δηλαδή ότι το πρώτο υποκριτικό που βλέπω να πούμε. Θα βγει Ευγενούλα να πει τα κάλαντα φέτος. Έχει τρελαθεί ρε. Την αφήνεις. Που την αφήνω, αλλά μόνη της με τίποτα. Τι απάει, θα σε κάνει ένα σπίτι να τη βιάσουν, ρε, τρελώσει. Να τη χτυπήσουν, να την κλέψουν στον δρόμο, τρελώσει, ρε. Πάει box βέβαια, αλλά ακόμα δεν είναι σε. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι πολύ επικίνδυνο σπορ τα κάλαντα. Τα κάλαντα. Τα κάλαντα. Ναι. Μόνο του τα παιδιά. Ναι. Να σου βιάσουν το παιδί ή να σε. Σε μεγάλε πόλει τουλάχιστον ναι. Σε πιο μικρέ πόλει ή πιο ήρεμε. Ναι, ο ανώμαλο του χωριού δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή. Δηλαδή ο χαζό του χωριού. Έχει και εκεί. Όχι, εκεί είναι normal. Ο αέρα είναι καθαρό. Τρελό, ρε. Έχει τρελαθεί, ρε. Εντάξει. Ούτε. Νομίζω ότι έχουμε. Όχι, ρε, τρελό, ρε. Αφήσει το παιδί να πει τα αφήσαμε κάλαντα. Αφήσαμε τον Πάο Καπύρα, αυτό δεν είπαμε τίποτα. Ποιο? Για τη μεγάλη Πάο Καπύρα. Θα το αφήσουμε για μετά το διάλειμμα. Θα το αφήσουμε για μετά το διάλειμμα, 5 λεπτά. Το εκείνο που μου τη πάει στα Χριστούγεννα είναι η υποκρισία ότι κάνουν του καλού να πούμε. Δηλαδή τι. Να πάμε λέει στου φτωχού, λέει τα αυτά. Το διαφημίζει. Για μία μέρα. Ναι, όχι, το διαφημίζει. Λέει θα πάμε λέει στο ροφανοτροφείο, τάδε. Και, δηλαδή το κάνουν σε στυλ marketing να πούμε. Έτσι πρέπει. Ναι, δεν είναι έτσι. Είμαι καλός και πρέπει να φαίνομαι. Και πρέπει να φαίνομαι. Άρα πάρε μία, κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό, δεν ισχύει εδώ. Εγώ είμαι κακός και θέλω να φαίνομαι. Τι είναι κακός. Κακός δεν νομίζω να είσαι, Κώστα, αλλά αν κάνεις το καλό θα το διαφημίσεις. Ρε παιδί μου, είναι υποκριτικό. Το άλλο το υποκριτικό είναι ότι αναγκάζεσαι και βρίσκεσαι με άτομα τα οποία ας πούμε μπορεί να μην τα γουστάρεις ή να μην σε γουστάρουν. Πάντως να ξέρεις τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα όλα. Πώς τα. Τα ξενοδοχειακά κέντρα. Πάνω στα ορεινά μέρη είναι full. Κοίταξε ρε γιατρέ τώρα. Είμαι 1,5 εκατομμύριο η Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ας πούμε και 5.000 που πάνε καλά.
Δεν έχει. 10.000 δεν πάνε καλά. Αρκούν, δεν αρκούν. Δηλαδή λες γέμισε λέει το μαγαζί. Δηλαδή εγώ την Πέμπτη θα κάνω live. 5 ευρώ το εισιτήριο. Δηλαδή άμα έρθουν πιθανόν. Άμα έρθουν λέγω 500 άτομα, 300 άτομα, 1000 άτομα, 150 άτομα. Όσοι έρθουν. Τι θα πεις, ότι υπάρχει ευημερία και ότι πήγα να δουν ένα Σλαμάν Αυτόπουλο σόου κτλ. Τι ευημερία είναι. Πόσοι μας ακούνε, πόσοι μπορεί να έρθουν. Λοιπόν, λέει ο φίλος. Να πούμε και αυτό το καλοκαίρι αεκιτζής και το χειμώνα αριανιζής. Αποφάσισε. Βασίλης Τρίλος 7. Μια που είδαμε και το Λίμο ΑΕΚ να πω κάτι το οποίο είναι σκανδαλιστικό έτσι. Ποιο? Μου γαργαλάει τη γλώσσα. Ποιο? Εδώ και μια εβδομάδα βγήκε μια συνέντευξη ενός παλιού πολύ καλού τερματοφύλακα της ομάδας της ΑΕΚ. Της παλιάς ΑΕΚ, όχι της νέας ΑΕΚ. Πότε έγινε αυτό? Πριν 5-6 μέρες. Τι έγινε? Σε μια ιστοσελίδα ο Δήμιο Κωνσταντόπουλος. Ο οποίος είπε ότι φαινόταν ότι εκείνη η ομάδα κάποιος είχε προποψίσει την πτώση της και φωτογράφιζε. Το Μελισανίδη. Ο οποίος δεν έχει καμία διοικητική σχέση με την ομάδα της ΑΕΚ. Δεν φαίνεται πουθενά γιατί δεν μπορεί. Γιατί έχει μετοχή στην ΑΕΚ. Είναι μεγαλομέτοχος της Δικέφαλος 1924 ΑΕ. Ο Ντίμης ο Κωνσταντόπουλος. Και τι απάντησε ο Μελισανίδης και η Κουστοδιάτη. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση με εκείνη την ΑΕΚ και δεν μας απασχολούν οι δηλώσεις του Κωνσταντόπουλου. Ναι. Άρα τι λέμε στον Καστοριανό φίλο μας. Τα τρόπαια αυτά τα έχει διαγράψει ο κύριος Μελισανίδης. Είσαι νέα ΑΕΚ. Και ως νέα ΑΕΚ είσαι μια ομάδα με 2 χρόνια ιστορίας στην Αλφα Εθνική. Αμαρτωλή. Από τις πιο αμαρτωλές, ίσως και η πλέον αμαρτωλή ομάδα. Διάλειμμα. Μιλάμε για ΠΑΟ και ανοίγουμε γραμμές. Έγινε. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Χρόνια πολλά, είμαι ο Δημήτρης Πρίφτης. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5 αλλά και σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και όμορφες στιγμές κοντά στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Είμαι ο Βαγγέλης Αλεξανδρίνης, προπονητής της καλαθοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές του αθλητικού Μετρόπολη. Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Χινιαδάκης και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία και ό,τι επιθυμεί αυτή τη αγίας μέρα. Μετρόπολης 95,5. Πολλές φωνές, μία ευχή. Χρόνια πολλά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο επαναληπτικός λέει 0-17 στο Καραϊσκάκι θα γίνει πρωί σαν το φιλικό να τη σπάσουν στην Παπαδάκη λέει και στο Ραγκάτσι. Ποια είναι η Παπαδάκη? Ποια είναι η Παπαδάκη? Παπαδάκη εννοεί. Στον Παπαδάκη. Μάλλον. Α, στην Παπαδάκη. Στην Παπαδάκη. Ποια είναι αυτή? Δεν την ξέρω. Λοιπόν, γεια σου ρε 365. Γεια σου Κώστα Τσάκαλη, είμαι το παιδί που με λες τα ωραία σημεία μετά την εκπομπή. Αυτός έρχεται μετά την εκπομπή. Του λέω 2-3 σημεία, ακούς, έξω από τον αέρα και κερδίζει πάντα. Έχει τρελαθεί ο τύπος. Έρχεται εδώ με ένα Opel Corsa 27-28, πιτσιρικά 25 και δώσ' μου λέει δύο αυτά. Και πώς του τα δίνω έτσι, επειδή το συμπαθώ. Έχεις ρέντα. Έχω ρέντα σε αυτόν. Ενώ όταν τα λέω στον αέρα δεν έχω καθόλου ρέντα. Τίποτα, μηδέν. Δεν πειράζει. Ναι. Μακάρι το παιδί να πειράζει. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμέ σιγά-σιγά. Το πάω 90-90-90-98-80-90. Μίλα μου λίγο για Πάοκ, ο οποίος είναι σε καλή φόρμα. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι εντός στόχων. Είναι εντός στόχων, είναι σε φόρμα. Θα κάνει αλλαγή χρόνου, ναι, σε χαρούμενη ατμόσφαιρα. Εκείνο βέβαια που είναι δεν μ' άρεσε. Είναι κυπέλου με καλή κλήρωση. Δεν μ' άρεσε και έχει μάτς με τη Σάλκε. Δεν μ' άρεσε κάτι.
ότι αναβιώνει το θέμα της νέας Τούμπας σε μια περίοδο η οποία είναι φουλ. Είναι στάχτη στα μάτια θεωρείς του κόσμου του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ναι, το αγωνιστικό ναι. θα το βελτιώσει. Εάν είχε χρειάζεται βελτίωση το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ. Αν χρειάζεται βελτίωση σε 9 και 10, τίποτα άλλο. Ναι, για να κάνει τι. Να κάνει η τι. Η διαφορά είναι μια αναστρέψιμη. Να περάσει τη Σάλκε, να πάει στο τελικό κυπέλο και να για πάρει να το κύπελο. Να βγει σίγουρα δεύτερο και με αυτή την ομάδα βγαίνει δεύτερο. Και να πάρει το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ φέτος, εάν πάρει το κύπελο και περάσει τη Σάλκε. Και βγήκε δεύτερο. Και βγήκε δεύτερο, τι θέλει άλλο. Ταβάνι. Θέλει κάτι άλλο. Όχι. Ε, με εννιάρι και δεκάρι. Με αυτή τη φόρμα, με αυτή την άνοδο. Επιστροφή Χατζη Ισαΐα, επιστροφή Τζιόλι, επιστροφή Κάτσι. Πού θα κολλήσει το εννιάρι το καλό. Πού θα κολλήσει το εννιάρι το καλό. Σε... Πού θα το βρεις. Αυτή τη στιγμή. Α, πού θα το βρεις. Ναι, αυτό είναι άλλο. Πού θα το βρεις δεν ξέρω. Μάνατζερ δεν είμαι. Εσύ πιστεύεις ότι η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή είναι, εφόσον το γνωρίζουμε και τον έχουμε δει, ο Ανσάρι Φάρτ. Γιατί έχουν λεφτά να πάρουν με 400.000 παίρνει τον Ανσάρι Φάρτ και δεν. Buy out μπορεί να τον πάρει. Πλάκα κάνεις. Δηλαδή μπορεί να εξαγοράσει το υπόλοιπο του συμβολέου του και να τον πάρει έτσι. Βέβαια. Αφού έχει 6 μήνες συμβόλαιο να υπολείπεται. Ναι. Να, εμένα μου αρέσει πολύ αυτός. Το buy out. Είναι πολύ ταχύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσει πολλά λεφτά τον Πανιόνιο. Όχι. Να δει πόσο είναι το συμβόλαιό του και πάνω σε αυτό να πατήσει. 400.000 το δίνει και τον παίρνει. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο κύριο. Έλα, φίλε. Όχι, ρε, φίλε. Εκλάπια BMW Y46. Κάτσε να το δω οπτικά, να δω ποιο είναι το Y46. Νιζίτα Y7303. Είναι και παλιό. Χρώμα κόκκινο. Ξημερώματα Τρίτης από Πηλαία. Κάτσε να βάλω εγώ στο Google το BMW. Γιατί έψιλον, πώς πού το έψιλον, 46, να το δω εικόνες. Να δω, ωραίο αυτοκίνητο. Για να το δω. Ναι, είναι όμορφο. Και το κουπέ είναι ακόμα πιο όμορφο. Τετράπορτο είναι, φίλε, ή αυτό. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα, όμορφο αυτοκίνητο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Είσαι ο MVP της BGM Σαμπάνιας. Ο Σέρβολιακ Χόλμς του Έσκο Μπαρ. Έσκο Μπαρ. Μπαρ. Καλησπέρα στο φιλαράκι μου το Βασίλη. Σε περιμένω αύριο, τερό αγόρι, σε περιμένω. Ναι, ναι, καλησπέρα στο φίλο μου το Βασίλη, τον Ηρακλή. Να σχολιάσουμε το μεγάλο Άρης Χανιά. Ναι. Πώς το βλέπουμε αυτό. Το over 1,5 ημιχρόνο έχει φραγεί. Σοβαρά. Το over 7,5 έχει φραγεί, φίλε, και το over 7,5. Ευτυχώς είναι το μάτς τηλεοπτικό και θα δούμε ωραία μπάλα δηλαδή. Να κάνουμε ώρα να απολαύσουμε. 5 ώρα. Και 3 ώρα η Λαμία. Ζάκα. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα εκεί στο Γιάννη το Χιλιτίδη, έτσι. Τι κάνει ο Γιάννης εκεί. Ζάχαρη με μέλι. Ζάχαρη, καλησπέρα στο Σπύρο, τον γιατρό, τον νευροχειρούργο, με τη εξαιρέτου κυρία του. Που είχα την τιμή να προσάψω γνωριμία. Πολύ ωραίο ο νευροχειρουργό. Μπορεί να πολλά συγχαρητήρια. Για το ποιόν του, ωραία. Το είδος του. Έχει ελαττώματα βέβαια. Ναι, τι ελαττώματα, ότι είναι Παναθηναϊκός. Σαφέστατα. Αλλά πρώτη φορά εγώ βλέπω γιατρό νευροχειρουργό με λεπτές, ναι. Δηλαδή λεπτές επεμβάσεις, να είναι συναισθηματικός τύπος. Γιατί είναι, να μην δεν είναι. Οι γιατροί πρέπει να είναι γουρούνια, ρε, να είναι πιο σκληροί άνθρωποι. Στην ώρα του καθήκοντος θα είναι σίγουρα ναι, βέβαια. Κοινικός. Ναι, κοινικός πρέπει να είναι και είναι. Και γιατρουδάρα. Δεν είναι παίξεγγέλας. Ναι. Έχει αλλά το παλιό του Παναθηναϊκού. Ναι, καλησπέρα στους κολλητάδες εκεί του συναδέλφου που είναι έξω για το νυχτοκάματο βέβαια στη Βιοπάλη. Τις γιορτές δεν θα είναι σπίτια τους λόγω της διπλοβάρδιας για τις ανάγκες της φύλαξης. Έτσι πάνε αυτά, τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Ναι. Βασίλη, ακούω. Μην το κάνεις τέτοια ρε το Κώστα. Μην το λες για rave culture ρε φίλε. Μην το λες για κομφορμιστικά ρε φίλε. Μην το λες για. Κοίταξε, για μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε έτσι. Ποια είναι η περίφημη Generation X. Τώρα ποια είναι αυτή, βρείτε τη μόνη σας. Εσύ είσαι baby boomer, Generation X ή Generation Y. Πού ανήκεις. Καζαντζίδης είναι. Ο Κώστας είναι σε πιάσει από το βορρά μέχρι το νότο. Από το βορρά μέχρι το νότο. Ναι, φίλε. Πέσω να για μποτσίβαλη, για γυαλιά, για τέτοια πέσω να. Μην το λες τώρα εκεί. Post season τώρα. Post season, ρε φίλε. Εντάξει, τι να πούμε. Τι γίνεται τώρα, τι θα γίνει. Σε ποιο κομμάτι. Για πες τι θα γίνει. Α, τι είναι ρε φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι οι χορτατζίδες, ρε φίλε, στον Ηρακλή. Τι είναι η χορτατζίδες, περιοχή είναι που έχει ιδιοκτησία ο ερασιτέχνης Ηρακλής, του Ιβάνοφ του Κατσάνη δηλαδή. Αυτό ο Ηρακλής. Δεσμευμένη είναι η ναι. Μπλοκαρισμένο είναι το άφημί του συγκεκριμένου ερασιτέχνη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα είναι παγωμένα. Παγωμένα, τι. Οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα αυτού του ερασιτέχνη είναι παγωμένη. Σωστό. Σωστό.
Είναι καμιά τριανταριά στρέμματα στη Θέρμη και είναι οικονόμα. Αυτά, παιδιά, είναι γη ειδικού σκοπού. Δεν μπορεί να παλατρευτεί. Πρέπει να γίνει αποχαρακτηρισμό για να μπορεί να πουληθεί, να ανοικοδομηθεί. Μόνο για αθλητική χρήση είναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Μάλιστα, μάλιστα. Στην πραγματικότητα είναι υπό την υψηλή υποπτία της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά. Πάρα πολύ ωραία. Και κάνει χρήση ο ερασιτέχνης Ηρακλής, θεωρητικά για να υπάρχει αθλητική παραγωγή. Μόνο αθλητική παραγωγή δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων, να το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Θα ζήσουμε να το θυμόμαστε τον Ηρακλή, κοροϊδάει. Κάνα αφημί καινούριο θα βρούμε εκεί πέρα. Βλέπω την Παϊποντίου να ξαναμετονομάζεται κι αυτή. Τι καημένη. Την έχουμε τρελάνει στη μετονομασία. Εκεί και τη δεύτερη. Ναι, ο Ηρακλής είναι σαν τη διαφήμιση από το ουίσκι τώρα. Ο κύριος Καγιούλης φεύγει, ο κύριος Καχέτης έρχεται. Πω, πω, ήταν αυτό χθες. Πάντως, το αφησάβγα εκεί πέρα. Είναι δηλαδή το θηλυκό κακά το δίδυμο. Καχέτσι Καγιούλη. Κακά, έτσι το λέω. Ο κακά του Ηρακλή. Ποιος είναι αυτός? Το Καχέτσι ακούγεται πιο καλά. Δηλαδή θα προτιμούσα τον Ολλανδό να έχει τον κακί. Και Καχέτσι! Τελειώσετε! 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 Όχι, το Καγιούλη έχει μέσα το γάμα, βγάζει κάτι ένρινο έτσι. Το κύριε, κύριε Καγιούλη! Δεν είναι το γιου. Θα γίνει ρινγκτόν πάντως. Τελειώσατε, τελειώσατε! Τώρα, τώρα! Τώρα, χθες, προχθές. Χθες, προχθές! Και να γουρλώνει το μάτι. Πού. Κανονικά. Ο οποίος κάνει κανονικά το σχεδιασμό του, μια χαρά. Βλέπω την ομάδα να κατεβαίνει κανονικά, δεν ξέρω με τι σύνθεση στα μάτια στα κρίσιμα του Ιανουαρίου. Τώρα θα τερματίσει και το πρωτάθλημα. Βασικό ερώτημα είναι, αλλά. Ποτέ δεν ξέρει. Έλα μωρέ τώρα και αυτός ο Ιβάνο Τσιγκουναράς να δώσει 2-3 παίκτες εκεί πέρα στον Ηρακλή να πούμε να σωθεί. Να δώσει το Δελιγιάννη, πώς το λένε Δελιγιαννίδη, ωραίο μπακάκι. Να δώσει το Γιαννούλη από την άλλη μεριά. Να δώσει. Να φεύγει ο Σαναμαντάς, νομίζω θα βελτιωθεί. Να δώσει ένα παιδί μου, 2-3 παίκτες να πούμε. Να δώσει 2-3 παίκτες. Το Βελίδι να δώσει τερματοφύλακα. Ο Χουάντρας θα τιμήσει το συμβόλαιό του. Ο Χουάντρας τώρα κλάει μάιντ. Να δώσει, ξέρω εγώ, τον Τρίφων Τζανετόπουλο η ΑΕΚ. Να δώσει, ξέρω εγώ, το Μαρινάκι να δώσει ο Παναθηναϊκός εκεί που έπαιζε δίπλα στο Ζέκα. Αμυντικό χάφι έπαιξε προχθές. Με ξέπληξε παρουσία του στην ξέρω. Την έχει, όντως. Δεν ξέρω. Για να τον βάλει ο Ζουνίδης κάτι ξέρει. Δεν ξέρω. Εγώ τον Ζουνίδη τον εμπιστεύομαι ποδοσφαιρικά. Ναι, καλός προπονητής. Κάτι είδε. Ναι. Κάτι είδε. Θα σε περιμένω αύριο, γλυκοί άνθρωπε, μετά τη μεγάλη νίκη του Άρεος επί των Χανίων. Ναι. Δεν γλυκείτε τα αγόρια, ναι, σας φιλώ. Έγινε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Βαθιά φωνή. Βαθιά φωνή. Εγώ. Εσύ. Όχι και βαθιά φωνή. Και ποια άλλη φορά το έχει πει ο Ραπτόπουλος, όχι και βαθιά φωνή. Έλα, μωρέ, εντάξει. Αργιανός στο καπάκι. Αναστέναξες και... Αργιανός, ε. Δεύτερος Αργιανός μετά τον Στέφανο. Συμφωνείς με το σκεπτικό μας. Με το δικό σου γενικότερα μου αρέσει ο τρόπος που βλέπεις τα ποδοσφαιρικά θέματα, αν και είμαστε άλλη ομάδα, συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια ωραία γιορτή το μάτς. Καταρχάς, να πω ότι θέλω να πω αυτή, σε αυτή τώρα που βγήκα στην αρέσει εκπομπή, τα έχω σημειώσει γιατί ο Ραπτόπουλος λέει πάρα πολλά θέματα σίγη στην εκπομπή του και πρέπει να τα σημειώνουμε με τικ για να ξέρουμε τι να πούμε. Συμφωνώ στο θέμα αυτό με τον Ολυμπιακό, είναι μια γιορτή, να πάμε εκεί να γουστάρουμε, να δούμε. Εντάξει, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω, καλύτερα να επικεντρωθούμε στην ανέβη ομάδα. Γλιτώνεται την έδρα. Γλιτώνεται τους τραυματίες. Γλιτώνεται. Τις κάρτες. Πρώτο μάτς Χαριλάου, κερδοφορία καλή. Πρώτο μάτς Χαριλάου. Μπορεί να έχεις και 10.000 εισιτήρια. Λέω εγώ τώρα. Προσωπικά, άμα δεν βολέψω τη δουλειά μου, θα πάω μετά από πολλά, μετά από κάτι περίεργο. Το μάτς αυτό θα γίνει Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, 7.30 ώρα. Τετάρτη? Ή Τετάρτη ή Πέμπτη. Όχι Τρίτη, γιατί ο Άρης παίζει Κυριακή με τον Πανεγιάλη. Δεν το πρόγραμμα. Βασίλη, είναι σίγουρο. 7,5% είναι το πλέον εμπορικό της διοργάνωσης για τη φάση των 16 και το έχει εκτιμήσει ο Κοσμοτέ TV να γίνει ή Τετάρτη ή Πέμπτη 7,5 ώρα. Αυτό θα ρολαριστεί με το μάτι ΣΑΕΚ. Ρε Αργιανέ, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Είμαι αυτός, αν θυμάσαι, που είχα πάρει από χθες που είχε δει Αργιανέ, ο πολιτής με χαρακτήρισες. Μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός και τον αποδέχομαι. Μια ερώτηση. Ναι. Οι Αργιανοί. Ναι. Τον Ολυμπιακό, γιατί δεν τον μισούν και τον μισούν οι παοξίδες? Δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος του ποδοσφαίρου. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είσαι, λέω ότι είσαι αρμόδιος. Μπορείς να μου εξηγήσεις το λόγο γιατί οι Αργιανοί δεν μισούν τον Ολυμπιακό? Δεν είναι αντιπαθής ο Ολυμπιακός για τους. Και οι παοξίδες τον έχουν αντιπαθήσει πάρα πολύ. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν έχω άποψη. Δεν έχεις άποψη. Ναι, δεν έχω άποψη. Πιστεύω να το σεβαστεί. Κάπου έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το συμπαθείτε κιόλας στον Ολυμπιακό. Δεν έχω άποψη. Δηλαδή δεν πρόκειται να παίζει στο Χαριλάου ούτε κορδέλα. Προσωπικά το θεωρώ από τους μεγάλους αντιπάλους. Μαζί με τον ΠΑΟΚ, μαζί με την ΑΕΚ, μαζί με τον Παναθηναϊκό. Προσωπικά μέχρι εκεί. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ότι οι Αργιανοί τον Ολυμπιακό τον έχουν και θα έλεγα και πολύ φιλικά.
Όχι. Λόγω Γιάννη Ιωαννίδη, δεν ξέρω τώρα. Για ποιο λόγο. Λόγω Μπουτάρη που είναι και ο Μπουτάρη φιλολυμπιακό, δεν ξέρω. Και οι παοξίδε έχουν τα σάλια του τρέχουν σαν επιληπτικοί να με φωνάζουν όταν ακούν για τον Ολυμπιακό. Αυτή η διαφορά φιλοσοφία, δεν ξέρω. Δώστε μου τα φώτα σα για να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε μια πόλη. Σε μια πόλη. Να μισείτε θανάσιμο Ολυμπιακό. Και από την άλλη μεριά, οι άλλοι οπαδοί της άλλης ομάδος να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω. Θεωρώ τα παραλές. Τα παραλέω. Θεωρώ εγώ. Όπως και γενικότερα ότι βγάλαμε αριανή γλώσσα, αυτούς που έφερες εκεί, εντάξει, αυτά που λέγατε την προηγούμενη φορά και μίλησα και εγώ. Αν έχεις αυτούς σαν κριτήριο, ναι, οκ, okay, μπορεί να πεις ότι βγάλαμε γλώσσα. Για κάνε μια βόλτα στις γειτονιές να δεις που λέγανε θέλω το αμπάουξα κυπέλα. Εντάξει, τι. Από τα θέμα οπαδικού και να κάνουμε κουλάντρισμα και τέτοιο, οκ, okay, ναι, μπορεί να την ήθελα. Εγώ προσωπικά δεν τον ήθελα στις τέσσερις γραμμές του χόρτου, έτσι, του γηπέδου. Δεν τον ήθελα. Τα υπόλοιπα μπορεί κάποιος να το ήθελε, οκ. Okay. Δεύτερον, από όσο έχω ακούσει τόσο καιρό που ακούω για τον Βασίλη, τον γιατρό δίπλα, Βασίλη, δραστηριοποιείσαι ερωτικός, πρόσεξε πώς θα το θέσω, ή δραστηριοποιήσουν παλιά στην πόλη της Λάρισας. Αυτά δεν τα λέμε στον αέρα. Διακριτικά, ναι. Το, ναι. Μπορώ να πω ναι, μπορώ να πω, μα θετικά θα απαντήσω. Ναι, ωραία, ίσως. Πιθανόν. Ναι, που λες πήγα προχθές σε ένα φίλο μου, συμφοιτητή μου εκεί πέρα. Έχεις δίκιο γιατί έχεις αναφέρει για τις γυναικείες παρουσίες της Λάρισας. Όλες ήταν, αν όχι όλες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν άρες. Να μην πω. Είναι πολύ προσεγμένες. Τι λέει, τι δεν για τις Λάρισες. Ότι είναι άρες. Εντάξει, η παρουσία, η εικόνα. Είναι, είναι προσεγμένες, είναι άλλο DNA. Δηλαδή, είναι άλλο DNA, καμία είναι, σχέση. Είναι, βέβαια, αυτό που δεν μπορώ να σου πω. Καλοζωισμένες θα τις έλεγα. Θεωρείτε τις οπαδούς του Άρη τις πιο όμορφες στη Super League? Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απ' τις πιο όμορφες, ναι, οι πιο όμορφες όχι. Έχει ωραίες παρουσίες. Για τις Λαρισσές λέμε. Στάσου, ρε παιδί μου, ποιες γυναίκες στα γήπεδα θεωρείτε τις πιο ωραίες φιλάθλους? Έχει. Και στην Κρήτη. Έχει. Παντού διάφορα. Υπάρχουν, εντάξει. Έχει διάφορα. Στην Κρήτη με τα όπλα είναι, ρε γυναίκες. Έχεις τρελαθεί, ρε. Όχι. Έχεις χάσει επεισόδια. Μάλλον και εγώ αυτό πιστεύω, Βασίλη. Πάντως η επαρχία, να σου πω κάτι, έχει πολύ προσεγμένο γυναικείο πληθυσμό σχέση με Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Για να κάτσε να δούμε τι λέει ο γιατρός, τι θες να πεις γιατρέ με αυτό. Δηλαδή, επειδή η γυναίκα εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πού? Ο κύκλος είναι κλειστός, πιο κλειστός. Στην επαρχία, ναι. Προσέχει γιατί ξέρει ότι θα σχολιαστεί. Ενώ εδώ που είναι πιο μεγάλα τα πληθυσμικά κριτήρια, μέσα στην ανωνυμία, μπορεί να είναι πιο απρόσεκτη στην εικόνα της. Θες να πεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι απεριποίητη. Δεν είναι τόσο περιποιημένη όσο η γυναίκα που ζει σε μια επαρχιακή πόλη. Ακριβώς. Ναι. Ισχύει αυτό. Και σαν φοιτητή το είχα δει που ήμουν σε άλλη πόλη και σ' άκουσα στην Κομοτίνη, ήμουν Ραπτόπουλο στην Κομοτίνη και σ' άκουγα πολλά πρωινά πηγαίνοντα στη σχολή εκεί πέρα που έβγαινε. Φανφάνη. Δεν θυμάμαι πώ το λέγανε. Ράδιο χρόνο. Αυτά πέρα από ναι, 92 και 8, δεν θυμάμαι που ήταν. Για πώ. 87,6, κάτι τέτοιο ήταν. Πάντως θα πω και κάτι το φίλο, δεν ξέρω αφού είχε ευνοπή παρουσία εκεί πέρα και εμπειρία. Και το σέρβις τη συγκεκριμένη πόλη είναι καταπληκτικό. Δηλαδή το σέρβις. Όπου ναι, και να πας, για φαγητό, για καφέ. Κομποτίνη. Όχι, στη Λάρισα. Δηλαδή, είναι τρομερή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, σέβονται τον πελάτη, τον αφήνουν ευχαριστημένο. Λίγο τσιμπημένες τιμές, θεωρώ εγώ, σε σχέση με αυτό. Έχουν λεφτά σαν κοινωνία, γι' αυτό και είναι τσιμπημένες τιμές. Ναι, δηλαδή, εγώ περίμενα ένα κλικ από τη Θεσσαλονίκη και μπορώ να πω ότι ήταν. Και ακριβότερη πόλη. Ίσως και ελαφρά ακριβότερη. Εγώ εκεί που πήγα τα ίδια μου φάνηκαν. Πιο ακριβή πόλη από τα Γιάννενα έχει, ρε. Καλά, εκεί ξεφεύγει λίγο. Γιάννενα δεν έχω πάει. Δεν είναι ακριβή πόλη τα Γιάννενα. Στο φαγητό έχει τόσο, στο ενίκιο περισσότερο. Επίσης. Ναι, ναι, έχω ακούσει τρομερά πράγματα. Τύπη για τη Λάρισα. Μπαίνουμε από εκεί, ο γιατρός Ζωικά θα ξέρει. Από εκεί από Γιάννουλη που έχει ένα σαν γεφυράκι για να μπει στην πόλη. Και τι είχε κάτω, σαν ένα σκάψιμο εκεί πέρα που έχει να περνάει το ποτάμι. Τι είχε, αν μπορείτε να φανταστείτε. Για ακούσω. Γαϊδούρια. Δυο γαϊδούρια δεμένα σε ένα πάσαλο και τρώγανε βουσκούζαν το χορτάρι. Γιατί λέω, όχι, παιδιά, ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Το έβγαλα φωτογραφία, το έχω να το κρύψω. Καημένα τα γαϊδουράκια, κρίμα. Γιατί η φύση. Είναι, όχι, δεν, είναι, είναι είδος της ξαφάνισης, να ξέρεις, είναι προστατευόμενο είδος πλέον ο γαϊδάρος. Κρίμα είναι τα γαϊδουράκια. Δεν ξέρω, ο πληθυσμός τους έχει λατωθεί δραματικά. Εγώ τα λυπάμαι πολύ τα ζωάκια. Και είναι και αξιαγάπητα ζώα. Ο Ρατόπουλος είναι φιλόζωος, δεν είναι φιλάνθρωπος, όπως δηλώνει ο ίδιος. Φίλε, όταν σχολάω από εδώ και έχει κρύο πολύ και κατεβαίνω ας πούμε και έχει πολύ κρύο και βλέπω τις γάτες κάτω από τα αυτοκίνητα, τις λυπάμαι. Οι γάτες κάθονται κάτω από τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, ρε, τις λυπάμαι. Όταν είναι ζεστά, γιατί είναι η ζεστή η μηχανή και βγάζει μια θερμοκρασία για να μην κρυώνουν. Ρε, από κάτω από τα μάξια τις βλέπω συνέχεια, όταν βρέχει, όταν κάνει κτλ. Τις λυπάμαι. Άστε, εγώ δεν το λυπάμαι. Με τίποτα. Άποψή σου. Επίσης, για να κλείσω. Κάτι έχει κάνει λάθος ο άστεγος.
δεν ξέρω. Ναι. Κάτι έχει κάνει λάθος. Ο Αστακός που είπατε πριν δεν έχει επειδή έχει αστακούς. Είναι επειδή είναι όπως και είναι και το λιμάνι του Αστακού που έχει αναφερθεί πολλές φορές για επενδύσεις και τέτοια είναι, αν το δεις από πάνω από το χάρτη, είναι η περιοχή μοιάζει με Αστακός. Γι' αυτό το λένε Αστακό, δεν έχει αστακούς εκεί πέρα. Εντάξει. Πληροφοριακά. Μάλιστα. Έγινε. Δεν το ξέραμε αυτό. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Δεν έχουμε πάει και πολύ στη Δυτική Ελλάδα. Ναι, δυτικά δεν έχουμε πάει. Δεν μας αρέσει. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καρκίνο θα βγάλουμε σήμερα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ρε φίλε. Καθυστέρα είσαι. Ναι, νομίζω ότι θα είμαι η τελευταία γραμμή, γιατί λέω έχει πάρα πολλές γραμμές ο Ραπτόπουλος πάντα. Και γι' αυτό, ρε παιδί. Όχι, σήμερα είσαι ο μόνος. Δεν έχω άλλο κοινό. Τώρα μπαίνει άλλη μία. Πάμε, σ' ακούω. Πάμε. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω. Έτσι, γιατί έχει και ένα κλειδέα εκεί. Το... Ναι. Τον οποίο τον έχουν κυνηγήσει από το γήπεδο, τον διώξανε. Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση και σε όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, άμα τα πιάσεις και όλη της Ελλάδος, παραπάνω από 5-6 γραφικοί συμπεριλαμβανομένου εμένα και του γιατρού, δεν βγαίνουν στα ραδιόφωνα να πούνε οτιδήποτε τη γνώμη τους. Μήπως γνωρίζει κανένας από εσάς. Μα η ομάδα έχει πέσει σε πλήρη ανυποληψία. Δηλαδή και ο ίδιος ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση να σκεφτεί. Να μαζί και δίκαια ο Κώστας ο Ραπτόπουλος μιλάει για ανυποληψία και λέει όποτε θα μιλήσει για Ηρακλή. Θα πει σε πραγματικότητα, κατακόρυφα, αλήθεια είναι. Μην μιλάει για αυτή το ΑΕΠ, ξέρω εγώ, το ΑΕΠ, ξέρω εγώ πώς θα λένε. Μας κατέστρεψε ο γιατρός σήμερα. Έβγαλα λίγο συνέστημα, δεν πειράζει. Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει μια ανυποληψία η οποία ήταν στοχευμένη από ό,τι φαίνεται. Ποιος όμως στόχευσε. Ποιος στόχευσε. Ποιος κλείνεται πίσω από τον παραβάρ και την κουρτίνα. Έτσι. Να υπάρχει ανυποληψία. Κάποιος να μπορεί θέλει αυτό. Να φτάσουν στον αποχαρακτηρισμό κάποια στιγμή που είπες, ο οποίος πώς γίνεται. Ο γάμα σίγμα Ηρακλής να διαλυθεί. Οι μηθανείς είναι έτοιμος να τον αποκαλωδιώσεις είναι. Πραγματικότητα είναι. Μπράβο. Αυτή. Έχουν μείνει τέσσερα τμήματα τα οποία υποτίθεται κάνανε μια γενική συνέλευση εκεί. Μα δεν μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει δίκηση, νόμιμη δίκηση. Διάβασα στις εφημερίδες ότι συγκάλεσαν γενική συνέλευση. Ποιος τη συγκάλεσε? Έλα. Το διοικητικό συμβούλιο, ποιο είναι το διοικητικό συμβούλιο? Να μας πει. Άγνωστο ποιος τη συγκάλεσε. Και κάνανε μια. Περιβιωσιμότητα ερασιτέχνη, δεν ήταν νομίζω η κλίση. Και δεν ξέρω τι ήταν. Ναι, κάπως σήμα Ηρακλής έγραφε. Τώρα χωρίς να γράφει ονόματα, ποιος και τι, τίποτα. Ποιοι πήγαν εκεί, ποιοι συγκαλέσαν επιτροπές και το ένα και το άλλο για να κάνουν τι ελέγχτη, τι μέτρα, τι προτάσεις υπήρχαν. Η τέλος ουσία πάνω. Είναι ότι προσπάθησαν και προσπαθούν να οδηγήσουν τον Ηρακλή στην ανυποληψία, να μην υπάρχει κάποιοι άνθρωποι. Και τι να τον πάρουν τζάμπα? Όχι. Τι να πάρουν τζάμπα, όχι, να τον εξαφανίσουν. Τι να πάρουν τζάμπα, να πάρεις τι, ουκαν λάβεις παρά το μη έχοντος, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο που έχουν να πάρουν πια θα είναι το όνομα, το οποίο θα το εξαφανίσουν κάποτε από Ηρακλής Θεσσαλονίκης, έγινε ΑΕΠ Ηρακλής 1908 και είναι πάει. Είναι άλλα αστυνικό σωματεία. Υπάρχουν είναι δύο αυτόνομες προσωπικότητες, οντότητες. Καμία σχέση ναι. Μία οντότητα με την άλλη. Σωστό. Και μετά ακριβώς φτάνουμε στο επόμενο επίπεδο να πάρουν και τα κτήματα. Για να γίνουν να πάρθουν τα κτήματα τα οποία η αξία τους είναι ανεκτήμητη. Θα πρέπει με νόμο του κράτους, δηλαδή από τη Βουλή του. Της Ελληνικής Δημοκρατίας να αποχαρακτηριστεί η γη. Για να αποχαρακτηριστεί, υπάρχει ένας τρόπος. Ο τρόπος είναι να εξαφανιστεί ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Άμα εξαφανιστεί ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής, γυρνάνε στην Γενική Γραμματεία. Αν απαιτήσει άλλο ένα αστυνομικό σωματείο να κάνει χρήση της γης της συγκεκριμένης. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φύγει ο Ηρακλής, μπορεί να φύγει, ξέρω εγώ, τρίτονας. Δεν ξέρει τι μπορεί να πρέπει να το διεκδικήσει μετά. Πώς θα το διεκδικήσει. Θα πρέπει να αποφασίσει και αυτοδιοίκηση και δικαιοσύνη, το πρωτοδικείο πώς θα χρησιμοποιηθεί η γη. Θα το δούμε λοιπόν. Δεν είναι τόσο, όλα είναι στον αέρα και βλέπουμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα. Η ουσία είναι ότι φαίνεται ότι το σχέδιο καλά πάει, πάρα πολύ καλά πάει, βαδίζει καλά. Δίκαια ο Κώστας Ραπτόπουλος μιλάει όταν μιλάει για ΑΕΠ Ηρακλής, απαξιώνει την κατάσταση γιατί είναι απαξιωμένη τελικά σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει δηλαδή επίπεδο που να μην μπορείς να το απαξιώσεις. Και δυστυχώς θα οδηγηθεί ακόμα πιο πολύ σε απαξίωση εάν δεν γίνει κάτι σοβαρό. Τώρα δεν ξέρω τι αν μπορεί. Η οικογένεια δεν μπορεί να δώσει κάτι σοβαρό. Όραμα δεν δίνει. Εγώ θα ήμουνα ενάντια στον Καγιούλη πάρα πολύ,
αν πραγματικά η οικογένεια του Ηρακλή, αυτή η Επιτροπή Σωτηρίας. Ποια οικογένεια, ρε, ναι, αν είχε μια σοβαρή πρόταση, η πρώτη που θα κάναμε πόλεμο θα ήμασταν εμείς. Ναι. Για ποια οικογένεια μιλάς? Όποιος βγαίνει να μιλήσει είναι χεσμένος τώρα. Τι οικογένεια? Αυτή είναι η οικογένεια? Αυτοί δεν ξέρουν τι γίνεται. Η οικογένεια είσαι όταν έχεις κάποια στάνταρ και μιλάς σαν οικογένεια. Δηλαδή αν η οικογένεια η δικιά σου κάποια στιγμή βγει και μιλήσει, θα μιλάτε λες και είναι ένας άνθρωπος, μια ψυχή. Εδώ αυτοί μιλάνε χεσμένοι. Δεν τολμάνε να πούν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε κατεστραμμένοι. Και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται όλοι μες στον Ηρακλή προσπαθούν να καταστρέψουν ακόμα περισσότερο τον Ηρακλή. Το αποδεικνύουμε τις πράξεις τους. Σε όλα τα επίπεδα, από όλους τους τομείς. Σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάμε για συνδυσμιακό κίνημα, είτε μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται. Μα εννοείται ότι αυτός ήταν ο σκοπός του συνδυσμιακού κινήματος, να γίνει μόνο ένας σύνδεσμος, να εξαφανιστούν όλα τα άλλα γύρω-γύρω. Να μην υπάρχει πολυφωνία δηλαδή, πλουραλισμός απόψεων στον Ηρακλή. Μια ενιαία γραμμή. Να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που υπήρχε κάποτε παλιότερα. Αυτός ήταν ο σκοπός, να απαξιωθεί ο Ηρακλής και να φτάσει σε αυτή την απαξίωση, να υπάρχουν 1000 άτομα το πολύ στο γήπεδο. Έμαθες πόσα εισιτήρια κόπηκαν με τα Γιάννενα. Βγήκε επίσης 330. 330. Οριακά λίγο παραπάνω από το κυκλισμένο. 300 άτομα στο κυκλισμένο. 300... Και τι έλεγε εδώ ο φίλος μας ο Γρηγόρης? Νίκη του κόσμου του Ηρακλή. Είδε το μάτς. 330 εισιτήρια κόπηκαν. Δηλαδή μεταξύ μας τώρα κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, λαϊκή ζωή. Και να ακούσει τώρα την προηγούμενη μέρα στην Αθλητική Κυριακή κάποιον, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, να λέει. Με το ζόρι φτάνουν στους 600. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Κάποια στιγμή μόνο εξ θαύματος υπάρχει περίπτωση να σωθεί ο Ηράκλης, γιατί το σχέδιο ήταν πολύ καλά δομημένο σε όλα τα επίπεδα. Και συγχαρητήρια. Να πούμε ότι ο καλός απολεμιστής πρέπει να αποδέχεται την ήττα του για να μάθει να κερδίζει. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που το κάνουν το σχέδιο και αυτή τη στιγμή είναι μέρος του σχεδίου αυτού. Αυτό και είναι μέσα στον Ηρακλή σήμερα. Μπράβο τους, τα καταφέραν πολύ καλά, αλλά η Ηρακλής σύντομα δεν θα υπάρξει. Δηλαδή θέλεις να πιστέψεις ότι αυτός ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τη γη ως ιδιοκτήτης θα είναι αυτός ο οποίος έχει υλοποιήσει το σχέδιο? Θα δούμε. Τα λέμε. Πάμε στην επόμενη, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ευχάριστη φωνή, διάθεση, ναι, βλέπω. Διάθεση καλή, ναι. Και τι κάνετε? Καλώς τον. Τι λοιπόν, κάνει εκεί όμορφη για το πολεμαρίδα. Γιατί πήρε για σένα? Για μένα πάλι πήρε. Για μένα πήρε. Όχι για σένα, Κωστά. Αναφέρατε για στη Γιάννο Λυκή γαϊδούρια, έτσι. Λοιπόν, άλλο έχουμε γαϊδούρια. Λοιπόν, έχουμε το χωριό, δεν ξέρω αν το ξέρεις, εδώ στην Κοζάνη Νόη. Την ξέρω την Ινόη, Νόη Πτελιά, ναι, εκεί τα χωριά. Έχει αυτά, μία, ναι, φάρμα με 200. 200 γαϊδρία στην Ινόη. Ναι. Εγώ και πουλάει το γάλα. Το πουλάει. Έχει. 40 ευρώ το κιλό. Α, είναι προς... Δεν μου λες αυτή είναι ανοιχτή προς το κοινό να την επισκεφθεί? Πώς? Είναι μια εκτροφή η οποία είναι ανοιχτή προς το κοινό να την επισκεφθεί, να δει πώς λειτουργεί κτλ. Γιατί αυτό είναι κάτι. Ναι. Φαντάζομαι έχει, ότι είναι επιδοτούμενη. Δεν είναι κάποιος ο οποίος το έχει κάνει από μεράκι. Τώρα θέλει να τα κάνει 1000. Γαϊδούρια. Ναι. Το γάλα είναι 40 ευρώ το κιλό και φτάνει μέχρι η Ρωσία. Τι τα κάνει τα γαϊδούρια? Αυτό θα πει. Το γάλα πουλάει. Το γάλα πουλάει. Α, τη γαϊδάρα το γάλα που λένε. Ναι. 40 ευρώ το κιλό σου λέω. Ναι. Τι να πω, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια εκτροφή. Μπράβο. Έχει και στις Σέρες. Και στις Σέρες. Ναι. Μπράβο. Τι να πω, τα γαϊδουράκια κρίμα είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι κρίμα. Όχι, είναι σε. Πώς να σου πω, περιφραγμένο, ωραία, ταΐζει, ζει ο άνθρωπος, αλλά δεν επιχείρηση είναι. Μπράβο. Αυτό σου λέω, είναι επιχείρηση, είναι βιομηχανική μονάδα. Δεν ξέρω όμως το γάλα, έχω ακούσει παλιά, ας πούμε, ότι είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω, γιατρός τι λέει. Κοιτάξτε, δεν είμαι ιδιαίτερο. Έτσι, ξέρω εγώ. Δεν είμαι ιδιαιτολόγος, να σου πω. Εγώ όταν πήγαινα στο γήπεδο δεκαετία του 70, πιτσιρικάς, ναι, ειδικά στις Β' Εθνικές και βλέπαν κάνα που έτρεχε πολύ, ξέρεις, φωνάζανε ρε το όπου από τις γαϊδάρες στο γάλα να πούμε έπινε και τρέχει τόσο. Δηλαδή το δίνει το καλύτερο γάλα, λέει, είναι της γαϊδάρας, λέγανε. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Όσοι γεννηθήκανε το 40 και μετά έχουν πολύ πιο γάλα γαϊδάρας. Κατάλαβες, με θυματίωση και ξέρω εγώ τέτοια. Έκανε καλό. Εσύ από τι γάλα έπινες? Εγώ έτρεχε η βρύση του Πασόκ.
Από το βοηθή της Λιάνια έτρωγες γάλα. Καλά. Α, εκεί ήρθα. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ξαδέρφη, ξαδέρφη. Ξαδέρφη. Πατριώτησα είναι εδώ, από την Κλεισούρα ήταν. Από πού είναι η Λιάνη? Από την Κλεισούρα. Την Κλεισούρα. Αν δεν ήταν η Λιάνη, άκουσε με τώρα σοβαρά σου μιλώ. Ναι. Η Φλόρινα, τα Μίδιο, αυτά τα αθλητικά έργα που γίνανε δεν θα γινόντουσαν ούτε στον άπαντο αιώνα. Τέλειος. Συμφωνήσατε? Τι να πω. Όχι, δεν έχει συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Ο ξάδερφος, ο Γιώργος ο Λιάνης. Εδώ λέει ότι υπάρχει ο Γιώργος. Αφού λες για εκτροφές γαϊδάρων, υπάρχει λέει μόνο μία μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια, που είναι στην κεντροβόρεια Ιταλία, η οποία έχει περίπου 800 μητέρες. Λοιπόν, γιατρέ, όποτε έρθει στην Κοζάνη. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο και ο Γιώργος είναι πολύ κοντά. Όποτε πάει στην Κοζάνη, ναι. Η Ενόη είναι πολύ κοντά, ξέρω για τον. Η Ενόη πτελιά, εκεί δίπλα. Ναι, 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 ναι. Έχει τη γνωστή διασταύρωση στον δρόμο για τον Τζελίκα. Κοιτάξτε. Ναι. Τα γνωστά αυτά, εντάξει. Δεν είναι παραμύθι τώρα, δεν πήρε τέτοια ώρα να σου πω για παραμύθια. Ωραίος. Ο Πάοκ τώρα θα κάνει κάτι μεταγραφή. Θα γίνει η νέα Τούμπα τα σχέδια τώρα. Δεν... Άστα αυτό μπορεί, όταν θα γίνει για Σοφία. Αυτή θα γίνει από κάτω, νέα θεμέλια. Αυτό βλέπω ότι είναι γάλα με χαμηλή λιποφυρική. Γετέμ αρχιτέξ, έχει θέματα, ναι. Κλείσε. Πάμε σε διάλειμμα. Γετέμ αρχιτέξ, ναι, έχει θέμα, ναι. Διάλειμμα. Για Σοφία, χθες τα σχέδια κοιτούσα. Bye bye, bye bye, bye bye. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα, που χάρη στο Make a Wish έγινε μπαλαρίνα. Και εγώ ο Φίλιππος, ο τροχονόμος. Και γιατί ήρθατε στο σπίτι του Άι Βασίλη? Για να ζητήσουμε τα δώρα μας. Τι, καινούργιες που έν, καμιά σφυρίχτρα? Όχι, θέλουμε όλα τα παιδάκια να γίνουν χαρούμενα, όπως εμείς. Να πραγματοποιήσουν όλα τις ευχές τους. Α, εσείς είστε πολύ ευχάριστα παιδιά. Αυτά τα Χριστούγεννα ενημερωθείτε κι εσείς για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στο 210-96-37-660 και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε ευχές παιδιών όπως η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Make a wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Για καλό, ε! Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λύσαξες με αυτό το γάλα της φοράδας, ρε γιατρέ. Λύσαξες. Εντάξει, άκτινη άντρο μου, κίνηση την περιέργεια. Λύσαξες. Να το παρακολουθήσουμε. Γιατρέ, τόσο καιρό σε ακούω, λέει ο 914, δεν ήξερα ότι ακούμε την ίδια μουσική. Ποια είναι η γνώμη σου για. Τι λέει, Μασέο Πλεξ. Ήσουν, λέει, Ray Walks. Μάλιστα. Ακούω πολύ πιο σκληρά πράγματα από Μασέο Πλεξ. Να έρθει 127 με τον αδερφό σου.
Ο άλλος λέει, αγαπητέ γιατρέ, τι πιθανότητες δίνεις για πόλεμο όταν το Γενάρη θα ψηφίσουν για Κύπρο και τεράστια ραπφωνία Λενατόρε μετά από τρία συνεχόμενα χινάρια. Ηλίας Καπουτζής. Για λέγε. Εγώ για πόλεμο. Ούτε καν σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνει τέτοιο ενδεχόμενο, να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατρέ, πες μου τη γνώμη σου για τα μπόξερ. Έχω ένα 3 μηνών. Καλή φιλή. Καλή φιλή. Σε επίπεδο επικοινωνία. Δηλαδή, σα δώσω συντροφιά είναι μια πολύ καλή φιλή. Τώρα να το πω για προβλήματα υγεία που εμφανίζουν τα μπόξερ. Πρέπει να προσέξει κάποια πράγματα. Ποια πρέπει να προσέξει. Κυρίως έχουν προβλήματα οδοντιατρικά. Οδοντιατρικά, ναι. Μάλιστα. Προβλήματα καρδιολογικά. Ναι. Θέλει να αθλούνται, έτσι. Είναι αθλητικά σκυλιά. Ναι. Γιατρέ, έχω μια θηλυκή γάτα 7 μηνών και έχει ίστρο. Είσαι υπέρ της στήρωσης ή όχι. Αεξής από Αλεξανδρούπολη. Υπέρ της στήρωσης. Υπέρ. 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 Άρα και εγώ τη μείνει τώρα σε κανένα δίμηνο. Πρέπει να τη στηρώσουμε. Θα πάμε να τη στηρώσουμε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Ακούμε, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μιλάω. Έλα, καλημέρα. Φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρωτάθλημα φέτος που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ποιο είναι αυτό? Η Football League για μένα. Ναι. Συμφωνώ και επαυξάνω. Και τώρα ένα μικρό quiz. Υπάρχει ομάδα που στους τελευταίους 2 επίσημους αγώνες έχει πάνω από αθρηστικά πάνω από 10.000 εισιτήρια κόψη της Football League. Πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 2.500 με 3.000 εισιτήρια. Λαμία είσαι, φίλε. Κατάλαβες. Και έχει 12-0. Είδα την ΑΕΚ με τη Λαμία σε ένα φιλικό 0-0. Τίνκα το γήπεδο της Λαμίας. Έπαθα πλάκα. Τίνκα. 6.000 πλάς κόσμο. Ναι. Άσε τι λένε 4.500. Αλλά έχουμε ένα θέμα με τον Ντενέ και με το ρόστερ. Το ρόστερ δεν είναι ιδιαίτερα ευρύ σε αριθμό παιχτών. Δηλαδή το ρωτήσω. Όχι, είχαμε 3 τραυματισμούς σημαντικούς. Θα ενισχυθεί η Λαμία στη μεταγραφική περίοδο. Ναι, βέβαια. Με ποιότητα και ποσότητα. Περών, λέει, θέλει. Να τον πάρει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω πολλούς καλούς φίλους στη Λαμία, θέλω να ανέβει κατηγορία. Το αξίζει. Και αυτή η περιοχή να δει λίγο Super League. Παρθένο κοινό. Είναι μια ομάδα η οποία θα μαζεύει κόσμο στο γήπεδο. Καλός αγωνιστικός χώρος. Βάρβαροι φίλαθλοι. Θέλει βελτίωση στην κερκίδα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αύριο παίζουμε Καλυθέα. 3 ώρα τηλεοπτικό. Ναι. Πάμε για νέο no-goal. Στη Λαμία πας. Ναι, Λαμία Καλυθέα. Λαμία Καλυθέα. Η Καλυθέα με ποιο προπονητή πλέον? Με καινούργιο προπονητή, δεν γνωρίζουμε ποιον. Ο τρελός παραιτήθη, τον διώξαν μάλλον. Έτσι όπως έπαιζε αυτός θεωρούσε. Τρελός, ρε. Παίκτης της Μπαρτσελόνα, να πούμε. Ναι. Ή της Αθλητικού Μαδρίτης. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι ομάδες σαν τη Λαμία, σαν τα Τρίκαλα που έχουν και. Μακάρι να ανέβουν και οι δύο, Και αγάπη και φυσικά και ο Άρης, δεν το συζητάμε. Και πολύ καλό κοινό. Φιλόξενο, χωρίς αντιπαραθέσεις. Και οι Λαμιώτες και οι Τρικαλινοί. Δεν δημιουργούν προβλήματα, επιτρέπονται μετακινήσεις. Όπως βλέπω τις ομάδες θα παιχτεί μεταξύ Άρη, Λαμίας, Απόλλων Σμύρνης. Δεν θεωρώ ότι ο Όφη... Και τα Τρίκαλα, έχει... μην τα αγνοείς, ακόμα νωρίς θα ανέβουν, έχουν καλή ομάδα. Τα Τρίκαλα αν κάνουν 2 γκέλες ακόμα θα διαλυθούν κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι έχουν συνοχή. Η πορεία τους στο κύπελλο τους δίνει συνοχή. Το κρίσιμο μάτσο κομβικό είναι και το αυριανό με τον Παθρακικό και στη συνέχεια που πρέπει να ταξιδέψουν στη Σπάρτη μέσα. Αν εκεί κάνουν αποτέλεσμα, έχει καλός. Μετά έχουν ροή με καλά παιχνίδια, έχουν καλό πρόγραμμα. Βελτιώνουν το πρόγραμμά τους. Μην ξεχνάς ότι έπαιξαν 3 συνεχόμενα ντέρμπι με Όφη, Άρη και Λαμία. Δύσκολο πρόγραμμα και στον Εύωσμο τον Αγροτικό. Πίσω και αυτοί προβλήματα έχουν. Τα Τρίκαλα. Τρία με τον Άρη, 3 με τον Εύωσμο. Πίσω είναι χωνιά. Έχουν προβλήματα. Έχουν πρόβλημα με σαμιδικούς. Δεν έχουν κακούς αμυντικούς. Δεν ξέρω τι. Η λειτουργία η μεσαμυντική είναι κακή. Δεν ξέρω. Και καλούς αμυντικούς χαφ έχει, αλλά η τετράδα του. Ο Ριζογιάννης είναι καταπληκτικός χαφ. Ναι, αλλά η τετράδα του δεν με κάνει ιδιαίτερα. Παιδιά, Βασιλόγιαννη και Βάντερσον αριστερά και δεξιά επιθετικούς δεν έχει άλλη ομάδα. Ο Βάντερσον πιο πολύ παίχτης άξονα είναι. Όχι τόσο εξτρεμοειδές. Ναι, κόβει μέσα, κάνει. Είναι ο Καραγιάννης θα επιστρέψει στο ρόστερ. Ο Καραγιάννης δεν με ενθουσιάζει. Εμένα μου αρέσει, είναι χρήσιμος παίχτης. Θεωρώ ότι Λαμία πολύ καλή, πολύ καλή σεζόν κάνει όμο, παραδόξως καλή. Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός. Και κάποιους παίχτες που είχαμε καλούς που φύγανε, κακώς φύγανε πέρυσι, αλλά ήταν πολύ, οι περισσότεροι από αυτούς πήγαν στα Τρίκαλα βασικά. Και τέλος πάντων, αν ενισχυθεί και πάρει ένα δεκάρι καλό και ένα πολύ δυνατό σεντερφόρ, πιστεύω ότι... Στο 6 είσαι ευχαριστημένος με την παρουσία της ομάδας. Στο 6 είσαι ευχαριστημένος, στη θέση 6, που είναι πολύ νευραλική σύγχρονο ποδόσφαιρο. Καλή μεσομετική λειτουργία, αλλά μπορεί μελλοντικά σε πιο δύσκολα παιχνίδια να έχεις προβλήματα.
Θα δείξει πορεία. Θα δείξει η ομάδα εντάξει. Δείχνει πολύ αθλητική, αλλά θα κρατήσει την ίδια βιολογική φόρμα. Θα δείξει. Θα ο Τενές διαχρονικά έχει δείξει κακού δεύτερου γύρου, ε. Ναι. Αυτό να σε ανησυχεί. Ζει στην πόλη τη Λαμία ή είσαι φίλο τη Λαμία μακριά. Από ομάδες του παρελθόν, έτσι. Για το φίλο, πού ζει στη Λαμία ή εκτό Λαμία. 25 χρόνια Θεσσαλονίκη με. Αφού να ζήσει στη Λαμία, ρε. Τι να ζήσει στη Λαμία. Έχει υπάρχει, Λαμία μια... Τι έχει η Λαμία να ζήσει, τι παράγει. Η Λαμία. Όχι, αυτό που λέει. Είναι κόμβο. Ούτε Κυλκή, ούτε Γιαννιτσά, ούτε τίποτα. Είναι μια πόλη που ο ευρύτερο Δήμο φτάνει τι 140.000 κατοίκου γιατί. Ξέρεις τώρα που έχουν απλωθεί. Έλα ρε κουμπαρτζίδες εκεί κάτω τώρα, άσε το παραμύθι. Έχουμε θάλασσα δίπλα, η Αθήνα είναι κοντά, είμαστε πάνω στο κεντρικό άκρο. Είναι κόμβος, κυριολεκτικά κόμβος. Είναι κόμβος, είναι αμφιθεατρικά χτισμένη η μισή παλιά Λαμία, έχει ένα υπέροχο κάστρο, ένα υπέροχο μουσείο που όποιος πάει να το επισκεφθεί. Ποιος πάει στα μουσεία σήμερα, ρε. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων. Ωραίο φαγητό έχει. Ναι, αυτό έχει. Χιλοπίτες ωραίες, κουραβιέδες. Ναι, άνθρωποι είμαστε. Και μου έκανε εντύπωση στον αγώνα με την ΑΕΚ που η Λαμία έχει δύο συνδέσμους της ΑΕΚ. Ο ένας είναι οι παλιοί αιτζίδες, οι σαραντάριδες πλάς, και οι άλλοι είναι οι πιτσιρικάδες. Οι οποίοι ενσωματωθήκανε μέσα στο γήπεδο της Λαμίας με τους άλλους συνδέσμους από τις άλλες περιοχές της γύρω-γύρω από τις πόλεις και βρίζαν τη Λαμία. Σας πληροφορώ την επόμενη μέρα έπεσε ξύλο. Εντάξει, αυτό είναι κακό. Βρίζαν τη Λαμία οι ίδιοι Λαμιώτες. Ναι. Σαν αεκτζίδες, δηλαδή με τα λάθηκα γίνανε αφοβερό. Μόνο στην Ελλάδα τα ζεις αυτά. Τι καραγκιόζεις. Έγινε, ναι, τα λέμε για καραγκιόζεις. Έλα, φίλε, ναι, τους ανθρώπους. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κλεφτοδήμος. Κλεφτοδήμος. Έλα. Και πετσομένος που είναι. Ο πετσομένος, ναι. Αυτό που λέω. Κυρία Δάμαντα, τίμω μου. Τα λέω εγώ, ότι μα λέω τα σαράμαντας. Ωραίσεις μακρύς. Κάνε και δεν τσαρούχα, ρε, κάνε και δεν τσαρούχα. Ε, τι εργάρα, ρε, φίλε. Ποιος το λέει αυτό. Λέω Παπαγιανόπουλος αυτή. Τα λέω εγώ, ότι μα λέω τα σαράμαντας. Ο μαγνή. Τι γέλιο, ρε φίλε. Αυτό που λέει. Έλα. Όταν νιώθει την ανάγκη να με κλείσει, να με κλείσει. Είμαι το ελεύθερο. Εντάξει. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον ντόκτορ. Εδώ είναι ο ντόκτορ. Γιατρέ. Ακούω. Γιατρέ. Ακούει, ακούει ο γιατρό. Ακούει. Έλα, γιατρέ. Πώ να βλέπει τον Ηρακλή, ρε φίλε, φέτο. Το ποδοσφαιρικό Ηρακλή, τον μπασκετικό. Πού είναι το ποδοσφαιρικό, τον ποδοσφαιρικό. Εντάξει, ο μπασκετικό σα ανέβει. Λοιπόν, ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση να την εκτιμήσει. Προς τα που πάει, αν εξυγιέννητα θα πάρει αδειοδότηση, αν θα κατέβει στο χορτάρι, αν θα σωθεί. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην εκτίμηση. Ό,τι και να πεις, μπορεί να εκτεθείς. Άμα πάρει βοήθεια από συμμάγους, κάτι μπορεί να κάνει. Αν δώσει από μεγάλες ομάδες, δανεικούς. Με ένα 300 αν δώσει ο Ιβάν, σώνεται. Κοίταξε, ιδανική. Ναι. Εγώ δεν είμαι ενάντια στην πολιτική του δανεικού. Κωστά. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Ξέρεις τι φωνάζουνε παοξίδες. Τι. Ήρα πάνω στο βατήρα. Ήρα να το κάνεις όπως ο Γκρίκλου κάνεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το. Εγώ ξέρω ότι ο Ιβάν με 300 χιλιάρικα και 2-3 δανεικούς το σώζει το έργο. Λες, ε. Το ναι. Τόσο είναι το κεφάλι. Το καλοκαίρι όμως θα πάρουν φορούν εκεί και ασφαλιστική. Άμα θέλει ο Ιβάν μια χαρά. Θα πάρει και τον Καγιούλη εκεί πέρα. Στην αποθήκη του Σουλακού να κουβαλάει εκεί με τον Παπαθανασάκη. Εκείνο το έργο με τον Τιμολέοντα Αδάματα στο τέλος ο Ρέσης Μακρύς το βάζει τον Παπαγιανόπουλο αποθηκάριο. Θυρορόι. Κάτι τέτοιο την έβαλε. Τα λέω εγώ, Τιμολέοντας Αδάματας. Ο Τιμολέοντας Αδάματας που είναι ο Ιβάν αυτή τη στιγμή μπορεί να βοηθήσει τον Κλεφτοδήμο και τον Πετσομένο να τους τακτοποιήσει. Συστή, μόνο στα έργα θα γίνονται αυτά. Σε παρακαλώ δύο πράγματα θέλω να σου πω. Ναι. Κάνε λίγο το τσαρούχα, σε παρακαλώ, όταν κλείσω εδώ τώρα, ένα και ένα δεύτερο τι άλλο θέλω να σου πω. Ποιο τσαρούχα, τον δημοσιογράφο ή τον παράγοντα. Τον Αριανό, τον μεγάλο τσαρούχα. Ναι. Κύριε Μπούζο, νομίζω ότι παρακτραπήκατε. Παρακτραπήκατε μεροληπτήτε σφάρου στάριος.
Βαρολική Τεφασταρός, διότι βλέπετε τα πράγματα μολοπλαβλά. Γελάτε μου. Είσαι μεγάλος. Γελάτε μου. Γελάτε μου. Το όνομα Θέα μας αγαπάω. Έχεις πολύ καλά στοιχεία. Μπορεί να σε βρίζει, αλλά έχεις καλά στοιχεία. Αν δεν έχεις κανένα δύο θα μ' αγαπάς παραπάνω κάθαρμα. Ο κύριος Χιλτίδης θα κάνει μετά εκπομπή. Άκου λέει, φυσικά. Θα κάνει. Μας ξενυχτάει παραθεμάτων γιατί βάζει όλα τα πράγματα. Έγινε κουστή, άντε, άντε, σε φιλόμενο μάτι. Μας ξενυχτάει. Επόμενος κύριος, ναι. Κύριος. Έλα, Κωστά. Ναι, κύριε. Έλα, Κωστά. Από Καστοριά περνώ. Κυριάκο με λένε. Γεια σου, Κυριάκο. Από την Καστοριά. Ωραία πόλη. Καλημέρα και στον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Έτσι. Δεν θα σου πω ποδοσφαιρικά, αν και εγώ μου αρέσει όπως σου αρέσει και σένα το box. Παλαιότερα πριν το 70 είχα ασχοληθεί με το Vox στη Γερμανία. Ήμουν εγώ είμαι και φίλαθλος. Εγώ είμαι φίλαθλος. Α, εγώ ασχολήθηκα με την ομάδα. Κοίταξε, εγώ προπονούμαι με τα παιδιά, αλλά είμαι χομπίστας. Αυτοί είναι, πάνε παίζουνε, πάω και τους βλέπω εγώ. Μάλιστα. Υποστηρίζω την ομάδα των Ultra Fighters. Είμαι οπαδός των Ultra Fighters. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό τώρα, επειδή άκουσα, σε παρακολουθώ κάθε βράδυ, κοιμάμαι μετά τις 2. Η γυναίκα σου τι λέει για όλα αυτά? Η γυναίκα μου κοιμάται δίπλα. Σε άλλο κρεβάτι? Μαζί είμαστε. Όχι, θέλω να πω, δεν του μοιάζει. Καλό αυτό. Τηλεόραση και κοιμάται. Καλό αυτό. Λοιπόν, ήθελα, ξέρεις, έχω το πρόβλημα με τα μάτια, έχω ολική τύφλωση. Επειδή χθες άκουσα μία συζήτηση, αλλά δεν την άκουσα από την αρχή. Έχω πρόβλημα με το οπτικό νεύρο, γι' αυτό δεν είναι το πρόβλημα που δεν βλέπω. Αυτό κάτι έγινε το, κάτι από κάποια... Κάτι είπε ο γιατρός ότι αυτό μπορεί να γίνεται, βγει κάτι καινούριο. Χθες έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο που είχαμε τον νευροχειρουργό. Τον νευροχειρουργό. Στον οφθαλμίατρο. Εσύ αυτό το έχεις καιρό. Είναι νευροχειρουργό, γιατί μιλάμε για οπτική νευρίτιδα. Εγώ το έχω χρόνια, ναι. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και Ρωσία και Αμερική και Αυστραλία. Εσύ από τι το έπαθες αυτό? Είναι μια πάθηση η οποία λέγεται σύνδρομο αδαματιάδη, παιξέτη. Είναι όπως παθαίνει κάποιος που έχει ζάχαρο, σπάζουν τα υγεία. Εγώ έχω το πρόβλημα με το οπτικό νεύρο. Ναι, θέλω να πω ότι ήσουν καλά και παρουσιάστηκες στην πορεία ναι, της ζωής. Ναι, ήμουνα καλά και με παρουσιάστηκε. Αλλά το έχω, αυτό τώρα μιλάμε για το 85 και μετά. Είμαι 69 χρονών είμαι. Μάλιστα. Ναι. Ναι, είναι ένας γιατρός, μου είπε ο Σπύρος. Κάτι άκουσα για κάποιο γιατρό, αλλά δεν κατάλαβα καλά. Γι' αυτό λέω μήπως έχουμε τίποτα διεύθυνση, έτσι να ρωτήσω. Γιάννη έχουμε. Δεν έχει ο Γιάννης. Έπρεπε να πάρεις εχθές, μωρέ. Τι να σε πω, μωρέ. Έπρεπε να πάρεις εκτός αέρα εχθές. Ναι. Μισό λεπτό. Μην κλείσεις όμως. Μην κλείσεις. Τώρα που θα σου πω καληνύχτα, μην κλείσεις το τηλέφωνο. Θα μιλήσεις με τον Γιάννη τον Χιλιτίδη να σου δώσει κατευθύνσεις, πληροφορίες για τον γιατρό τον Σπύρο. Να σου δώσει το τηλέφωνο του, να μπορέσεις να βρεις μια άκρη, να υπάρχει μια ελπίδα στο παράθυρο. Σ' αγαπώ πολύ, σε φιλώ. Μην κλείσεις το τηλέφωνο. Πάρε τον Γιάννη τον Χιλιτίδη. Έγινε. Μην το κλείσεις. Πάμε εμείς όμως στον επόμενο κύριο, την ώρα που θα μιλάει ο Γιάννης με τον φίλο από την Καστοριά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς το να. Κωστή. Α, κοπέλα είσαι. Κυρία. Κούκλα είμαι, κυρία είμαι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσεις τον κύριο που βγήκε από την Πτολεμαϊδα, από πού βγήκε, ναι, να μας πει τι έκανε η κυρία Λιάνη στην περιοχή. Πολύ το παρακαλώ, που κατέστρεψε όλη την περιοχή. Καταρχήν, τη Λιάνη δεν την ξέρουμε κανένας μας. Ούτε τον κύριο Λιάνη, που λέει και ότι είναι Φλωρινιώτης. Κανένας δεν τους ξέρει, τους πήρε για τους ψήφους. Πρώτον, το είπανε. Κατά δεύτερον, τι έκανε, που έκανε την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, το εργοστάσιο της ΔΕΗ και σκότωσε όλο τον κόσμο με τον καρκίνο. Που νέκρωσε τη Βέβη, τα λιγνητορυχεία. Τι έκανε η Λιάνη, ποιος την ξέρει τη Λιάνη, μόνο ρεζίλη μας έκανε, τίποτα παραπάνω. Καλά η γυναίκα, εντάξει, παντρεύει τον Πρωθυπουργό, να μην την κατηγορήσουμε. Να σου πω, και γιατί τώρα τι να σου πω, αλλά να μας πει τι έργα έκανε η Λιάνη εκεί πέρα. Κοιτάξτε, η Λιάνη δεν πολιτεύτηκε, μην την αδικούμε την κυρία,
Δεν μπορεί να. Δεν μοιάζει, και ούτε εμφωμαι εγώ, και ούτε θέλω να πω. Όχι, παντρεύτηκε τον Αντρέα Παπανδρέου. Την... Εντάξει, με γιά τη, με χαρά τη. Ο Γιώργο Λιάνη έκανε... ήταν πολιτευτή εκεί. Την Δήμητρα να μην την κατηγορήσουμε. Να σου αν έχουμε κάτι. Να πούμε κάτι για τον Γιώργο. Το Γιώργο δεν τον ξέρει κανένα με στη Φλόρινα. Κάποιοι που τον ξέραν ήταν στο Αμίντο μόνο που είχε συγγενεί. Και εκείνο ούτε είχε πατήσει. Έκανε και μεταλλεύτηκε το γεγονό και να λέει ότι είμαι Φλωρινιώτη. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Εντάξει, όμως δεν έκαναν τίποτα για τη Φλόρινα. Η Φλόρινα είναι μια νεκρή πολιτεία. Εμείς όλοι οι παλαιοί φύγαμε, ήρθαν όλα τα χωριά τώρα και πήγαν στη Φλόρινα. Άμα πας να πάρεις ένα ταξί και ρωτήσεις από πού είσαι, άλλος θα σου πει από τη Σιταριά, άλλος θα σου πει από το Αμοχώρι, άλλος θα σου πει. Εμείς πρέπει να κάνουμε, για να πάμε στη Φλόρινα, πρέπει να κάνουμε σύλλογο Φλωρινιωτών τώρα. Γιατί δεν ξέρει ο ένας τον άλλον που μεγαλώσαμε κιόλα. Και μη λένε ότι έκανε, τι έκανε η Λιάννη, δεν έκανε τίποτα, δεν κάνουν για τη Φλόρινα. Τίποτα, κανένας, και για όλη την περιοχή. Συγγνώμη να καταλάβω, κάνουν... η κυρία Δήμητρα είναι από εκείνη την περιοχή. Είναι, ο πατέρας της ή η μάνα της, τώρα κάποιος είναι από εκείνα, από εκείνα τα μέρη. Μάλιστα. Όμως δεν έζησε η κοπέλα. Μάλλον εκεί ο πατέρας της θα ήταν, γιατί... Ο πατέρας της, ναι. Δεν έζησε ποτέ κανένας τους. Ούτε ο Λιάννης έζησε ο Γιώργος. Ο Γιώργος είχε κάποιους συγγενείς στο Αμίντο και εκεί, μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα δεν τους ξέραμε εμείς κανένας, οι Φλωρινιώτε και οι Αμιντιώτε και όλοι μας εκεί περιοχή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καλά κάνανε για να πάρουν ψήφους ή οτιδήποτε το κάνανε οι άνθρωποι. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Εντάξει, άλλο θέμα. Αλλά μην λέει ότι έκανε η Λιάννη. Ναι. Τι έκανε. Ναι, η αίσθησή σας είναι ότι δεν έκανε τίποτα για την περιοχή αυτή. Τίποτα. Κωστή. Κατανοητό, αγόρι μου καλό. Να είστε καλά. Τίποτα. Κατανοητότατο, να είστε καλά. Όσοι είστε στις γραμμές, κύριε. Γιατρέ, κατανοητό. Δεν κατηγόρησε η γυναίκα, λέει όχι, αλλά δεν έκανε για μας κάτι. Αυτό λέμε αυτό το πράγμα. Πήρε τους ψήφους και δεν έκανε κάτι για τη Φλόρινα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, Κωστάκη. Έλα, φίλε. Τι κάνεις. Καλά θα με πεις. Απ' την κλεισούρα της Καστοριάς, ναι, όχι από τη Φλόρινα. Κωστά. Μάλιστα. Θέλω να με πει ο γιατρός τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή. Θέλω αναλυτικά, έτσι. Γιατί δεν μου λες αν πέσει ο Ηρακλής τώρα, έτσι. Κατηγορία. Δεν έχει... Ναι, πες ότι έπεσε, ρε παιδί μου, κατηγορία. Ναι, θα πέσει με χρέη. Ναι, θα πέσει όταν με χρέη. Όταν λέμε πέφτει η κατηγορία, πέφτει από την, απ' την Άλβα στη Β' Super League, στη Football League. Ναι. Τι ισχύει. Ναι. Ωραία. Πέφτει με χρέη, λέει. Αυτό να του πεις. Τα χρέη ισχύουν. Τα χρέη ισχύουν. Ναι. Α, δηλαδή μπορεί να πάρει. Τι ισχύει στο μεταγραφικό παζάρι. Καταρχήν υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά το κομμάτι της αδειοδότησης. Μια ομάδα μη αδειοδοτούμενη, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Football League, δεν έχει μεταγραφικούς περιορισμούς ηλικιακούς όπως ισχύει στη Super League. Πρώτον, αυτό το είδαμε και πριν στην ομάδα της ΑΕΛ, του Ολυμπιακού Βόλου, και μάλιστα η ομάδα της ΑΕΛ είχε τέτοια διαχειρίσιμα χρέη που μπόρεσε ο κύριος Κούγιας, παρότι ήταν μη αδειοδοτούμενη το 2015, το 2016 να ανέβει στη Super League παίρνοντας την αδειοδότηση. Το οποίο σημαίνει η μετάφραση, δηλαδή αυτό που λέμε το κυρίως μήνυμα, είναι ότι θεωρείται για ένα χρόνο βιώσιμη εταιρεία. Αυτό είναι μια πρόβλεψη, μια εκτίμηση της Επιτροπής Ιδιωτήτων της ΕΠΟ και όχι της Επιτροπής Επαγγελματισμού, η οποία είναι αναρμόδια για τα πάντα. Είναι στην ουσία μια επιτροπή χωρίς αρμοδιότητες. Εκτιμά ότι ο κύριος Δημητρίου με την εισήγησή του ότι η ομάδα αυτή είναι βιώσιμη. Ο Ηρακλής λοιπόν, εάν πέσει στη Football League και δεν πάρει αδειοδότηση, δεν έχει μεταγραφικούς περιορισμούς. Τι σημαίνει? Ότι μπορεί να στήσει ένα ρόστερ με σχετικά έμπειρους ποδοσφαιριστές, με ένα χαμηλό κόστος σχετικά, όχι ιδιαίτερα βαρύ, αν βρεθεί χρηματοδότης, και αυτός ο χρηματοδότης να διακανονίσει τις οφειλές από τις προηγούμενες χρήσεις και σταδιακά να εξηγιάνει την εταιρεία. Και μελλοντικά. Πρέπει να βρεθεί ένας νοικοκύρης με αναλόγιο. Ένας χρηματοδότης, δηλαδή ένας άνθρωπος που χρηματοδότησε μια ρευστότητα. Ναι. Είτε πέσει η ομάδα. Στη Super League, στη Super League πάλι, η μία αδειοδότηση πλέον σημαίνει υποβιβασμό στη Β' Εθνική. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει στο χορτάρι. Δεν απαραίτητα η πτώση στη Β' Εθνική καταστροφή. Αυτό να το καταλάβει και ο κόσμος του Ηρακλή. Όχι, ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι καταστροφή. Εάν βρεθεί κάποιο ο οποίο μπορεί να δει ποιο είναι το ύψος των χρεών και με ήπιο τρόπο να μειώσει το άνοιγμα σταδιακά και να κάνει ορθολογική διαχείριση, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα η Super League, για να δώσουμε μια πληροφορία στον κόσμο, παίρνει απευθείας από την Nova 81 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία τηλεοπτικά. Και τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Η Nova αξιοδοτεί τη Super League να κατανέμει τα χρήματα αυτά όπως αυτή νομίζει καλύτερα. Νομίζω ότι θα έχουμε σκηνές απείρου κάλους, γιατί ξέρεις τα πει να πέφτουν 81 εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι για να μοιραστούν 16 εταίροι. 40 το χρόνο.
Οι πιο μικροί θα λένε θέλουμε αναλογική κατανομή. Οι πιο μεγάλοι θα λένε ότι εμείς είμαστε πιο εμπορικό μέγεθος, θέλουμε διαφορετική κατανομή και δεν συμμαζεύεται. Θα γίνει ένας κακός χαμός. Μπορεί όμως, πέφτοντας ο Ηρακλής, αν πέσει β' εθνική, να μην είναι διαχειρίσιμα τα χρέη του, γιατί να μην βρεθεί αυτός ο άνθρωπος και να πάει στη γάμα εθνική μετά. Εάν πάει στη γάμα εθνική, τότε εκεί φυλακίζεται για 3 χρόνια με τον νέο νόμο. Ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή πρέπει να είναι δηλαδή, υποχρεωτική παραγωγή. Υπάρχει το θετικό να μείνει στην Α' εθνική και να το παλέψει με χρέη στην Α' εθνική. Υπάρχει αρκεί το να πάρει αδειοδότηση όμως. Ναι. Πρέπει να πάρει αδειοδότηση. Πρέπει να πάρει αδειοδότηση. Να πει στην Επιτροπή ότι είναι μια βιώσιμη ομάδα. Υγιής ομάδα. Όχι υγιής, ότι θα γίνει τέτοια διαχείριση. Χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλει μια ανέστηση ρευστότητας γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος θα τα βάλει αυτά? Κατάλαβες τι γίνεται? Ξέρεις γιατί δεν ήθελα να σου πω, γιατί στον Ηράκλη. Μόνο λόγια ακούμε. Ναι, είναι να σου το πω δηλαδή πάρα πολύ διαφορετικά. Θέλει ένα ουίσκι με τρεις πατάτες ψημένο. Θα δείξει πάρα πολύ. Η συνέλευση των μετόχων που θα γίνει 31 Δεκεμβρίου θα δείξει πάρα πολλά. Αν πραγματικά υπάρχουν χρήματα για να εξηγιανθεί η εταιρεία, να μείνει ζωντανή. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν υπάρχουν επειδή να βάλουν λεφτά? Δεν πιστεύω τίποτα. Πραγματικά, δεν μπορώ να πω, δεν πιστεύω τίποτα. Απλά περιμένω τις εξελίξεις. Κοίταξε, επειδή τον εκμεταλλευτήκαν πάρα πολύ την Ηρακλή, πάρα πολύ. Και βλέπω εκεί το κατάντημα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κοίταξε, ο καθένας έχει μια άποψη χωρίς να είναι ειδικός. Λέει το μακρύ του και το κοντό του. Έχω δίκο νομολόγους, δηλαδή δεν έχεις μπει μέσα στην εταιρεία, έχεις κάνει λογιστικό λόγο και ξέρεις πόσο είναι το άνοιγμα. Ακούω φιλάθλους να γράφω σχόλια, όχι τόσο είναι τα λειτουργικά, έξω τόσο είναι το συμβόλαιο του τάδε. Γιατί έχεις δει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, βρε αγόρι μου, το γράφεις αυτό? Μπορεί να το αποδείξεις? Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται ανόητα. Πάνω στο συνέστημά τους λένε, μην πω τι λένε. Και αλλοσυχαίνονται, μπράβο, τι ωραία που τα λες. Αλλοχειροκροτούνται. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Αυτοί άμα δώσει περίπτερο να διοικήσει, θα το περάσει. Δεν θα το κάνει. Γιατρέ, ξέρεις να σου πω. Φοβερό. Ξέρεις να σου πω. Επειδή είμαι από τα μικρά τότε στα ειδικά μπέλη του Τσικό που έκανε ο Ηρακλής, με μεγάλους παίκτες που έβγαλε η φωνιά μου, και ξέρεις πόσο πουλήθηκαν. Αυτό που θέλω να πω, γιατρέ, σου έχω πει και πολλές φορές ο Ηρακλής δεν είχε ανάγκη ποτέ ούτε μεταγραφές να κάνει, ούτε τίποτα. Μόνο από το υλικό που θα μπορούσε. Νομίζω ότι αυτό λέει και ο κύριος Καγιούλης, νομίζω. Αυτό είναι το πλάνο βιωσιμότητας το οποίο... Να πω κάτι. Εξέλιξη νεαρών ποδοσφαιριστών με υψηλή μεταπολιτική αξία. Το ίδιο είπε ο κύριος Μυροφορίδης, ο εκλεκτός των δημοσιογράφων και των οπαδών. Δηλαδή... Θα μιλήσω πολύ καθαρά και θα με καταλάβεις, άμα ξέρω πάρα μα δεν ξέρω. Εγώ παίχτες σαν και αυτούς που υπάρχουν σήμερα θα σου το διευκρινίσω. Δεν θα έπαιζα ποτέ μαζί τους. Και θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί ότι ένας καλός παίχτης πάντα θέλει ένα καλό παίχτη να αλλάξει την μπάλα. Εκείνο που ήθελα να πω πιο πολύ, με λένε πιο πολύ γιατί ρε, αυτοί που δείχνουν σήμερα που κάνουν τα παιδικά και δεν ξέρω τι και τις ακαδημίες, ξέρεις τι κούπο θέλει για να δείξεις, πρέπει να είσαι ευφύης, καλός ποδοσφαιριστής για να του δείξεις όλες τις κινήσεις, να τον περάσεις το πνεύμα το δικό σου, πώς πρέπει να κινείσαι, τι πρέπει να κάνει. Αυτά τα πράγματα δεν θα τα συναντήσεις σήμερα. Εγώ θα σου πω κάτι, είχα πάει τον πιτσιρικά με τον μάθω μπάλα. Τον έμαθα, τον έφερα σε 5-6 ομάδες. Λέει μπαμπάς, τζάμπα πάμε, μόνο τρέχουμε. Και ξέρεις γιατί. Έβλεπα σήμερα, όπως είχα πει και παλιά, η Μπαρτσελόνα μετέφερε το παιχνίδι της Αλάνας με την καινούργια τεχνολογία, το φέρε μέσα στο γήπεδο. Και τους έχει κάνει όλους σκόνη. Τώρα παίρνουν τα παιδάκια, τα κουροϊδεύουν όλα. Δηλαδή γίνεται ένα άλλα λουμ. Όπως σήμερα άκουσε για τον Κούδα. Ξέρεις τι είπε, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές τους ήταν πιτσιρικάς. Όλοι τον βλέπανε μέσα στο γήπεδο. Όταν δεν έχει το παιδί από μικρό μέσα στο γήπεδο επαφή με τον φύλαθο, δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος ποδοσφαιριστής. Και αυτές οι μεθόδους που σήμερα κάνουν για μένα είναι όλες λάθος. Ξέρεις γιατί είναι λάθος? Γιατί ρε η Αλάνα έβγαζε ποδοσφαιριστές? Γιατί? Βλέπεις το φέρνει από την Αφρική και παίζει μπάλα. Γιατί? Γιατί αγωνίζεται όλη την ημέρα με το τόπι. Το όνειρό του είναι με το τόπι. Εδώ βλέπεις. Αλλά μην πάει το πάμε τώρα βαθιά φιλοσοφία, θα το ξημερώσουμε. Δεν το ξέρω, ναι. Το φιλιά, ξέρω, λέμε. Κύριος. Έλα, φίλε. Κούτε. Καλώς το να. Καλησπέρα, μ' ακούτε, εγώ μιλάω. Α, ναι, βεβαίως. Ωραία. Καλησπέρα από Κρήτη, λοιπόν. Από Κρήτη, Ηράκλειο. Καλώς τον. Ο Φιτζής είμαι. Ναι.
Λοιπόν, ο φίλος από τη Λαμία δεν σε έβαλε μέσα στο γκρουπ την ομάδα που θα διοικήσουν τη Σαρτινάνο. Ο φίλος μας από τη Λαμία να κάνει υπομονή ανεβή του χρόνου. Φέτος είναι. Διαλέξτε ποιος θα βγει πρώτος, ή ο Όφη ή ο Άρης. Δεν με πείθει όμως ο Όφη αγωνιστικά. Γυρασμένο ρόστερ. Διαλέγουμε τον Άρη. Προτιμάμε τον Άρη από τον Όφη. Με εξαίρεση το Βό δεν με. Προτιμάμε τον Άρη από τον Όφη. Εσύ προσωπικά. Εγώ ναι. Τι να τον κάνω τον Όφη. Εγώ δεν έχω κάποια προτίμηση. Να στο λέω στα αρχή δουλειά μου, τι να τον κάνω τον Όφη. Άχρηστο μου είναι. Δεν καταλάβατε. Διαλέξτε ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Ή τη δεύτερη, οι οποίοι δύο μας ανεβαίνουν σε. Δεν επιθυμούμε τον Όφη, φίλε. Το λέω για τη δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ακούει η Κρήτη, δεν με νοιάζει ο Όφη. Πάρα με ακούει η Κρήτη. Δεν τη θέλω. Για ποιο λόγο, τι σου έχει κάνει. Ναι, δικαίωμά μου να μην γουστάρω τον Όφη στην Αλφα Εθνική. Ναι, αλλά πες μου τον λόγο. Προτιμώ τον Άρη. Μα δεν κατάλαβες. Εγώ είπα θα ανεβεί ο Όφη ο Άρης. Εγώ αυτό είπα. Άμα είναι να ανέβει ο Άρης και Όφη, ας ανέβει Όφη. Δεν με ενοχλεί. Αυτό σου λέω. Άμα είναι τι να φάει Όφη τον Άρη. Δεν κατάλαβε, είπα, δεν κατάλαβε. Δεν με αφήσετε να τελειώσω. Συγγνώμη. Εγώ είπα πριν να κάνει ο Λαμπιέτο που πήρε να κάνει υπομονή ανεβή του χρόνου. Τώρα φέτος έχει σειρά ο Όφη και ο Άρης. Εγώ αυτό είπα. Σειρά, εντάξει, άμα είναι καλύτερη. Ναι, και σου είπα να διαλέξει ποιο θα πάρει την πρώτη θέση ή τη δεύτερη. Ο Όφη θα βγει πρώτο ή ο Άρης. Άμα να ανέβει και η δεύτερη. Ή ο Άρης ή ο Όφη. Διαλέγει και παίρνετε. Αύριο με ποιο παίζουμε. Ποιο έχει σειρά, και προτιμώ, α πούμε, για να το πω, προτιμώ τον Όφη από τον Απόλλων Αθηνών. Πιο. Και τα Τρίκαλα είναι προτιμότερα, και η Λαμία είναι υπαρχιακή. Όχι, προτιμώ τον Όφη από τον Απόλλων Αθηνών και από τα Τρίκαλα, γιατί είναι πιο ομάδα, ρε παιδί μου, πιο λαό, πιο μαχητέ κτλ. Στη Σούπερ Λίγκα πρέπει να παίζουν ομάδε που οποίε έχουν και κόσμο να κόβουν εισιτήρια. Ο Όφη το έχει. Ο Άρης το έχει. Ο Όφη έχει εισιτήρια. Έχει εισιτήρια. Και η Λαμία όμως έχει. Και τα Τρίκαλα έχουν. Ναι, είναι ομάδες με κόσμο. Και οι τρεις επαρχιακές. Συγκρίνεις τώρα το μέγεθος, ρε εσύ Κώστα, να πούμε τις Λαμίες με το Όφη, δεν λαθούμε τώρα. Δηλαδή τώρα κάτι ομάδες όπως είναι ο Λεβαδιακός. Που έχει πάει στη Λιβαδία, ένα χωριό είναι να μιλήσει. Όχι, δεν το θέλω το Λεβαδιακό. Μου βγάζει μια. Αλλά το γήπεδο είναι αντιαισθητικό. Και η ομάδα είναι αντιαισθητική και η πόλη είναι αντιαισθητική. Το Βαρδινογιάννης είναι ένα όμορφο γήπεδο, κλουβάκι για την κερκίδα του. Αλλά ο αγωνιστικός χώρος είναι τραγική κατάσταση. Εγώ γούσταρα τους Οφιτζίδες όταν ήταν η ομάδα του Βαρδινογιάννη και έκαναν οι ίδιοι οπαδοί τη ζωή του Παναθηναϊκού δύσκολη. Κοίταξε, ο Όφη έχει, ναι. Να πούμε κάτι, να πιστώσουμε κάτι για την παρουσία του κόσμου, ίσως τη μεγαλύτερη παρουσία επαρχιακής ομάδας σε μεγάλο γήπεδο ως κόσμο. Το μάτς Όφη Λεβαδιακός τη σεζόν 5-6 που είχε χαρακτήρα μπαράς. Νομίζω είχε πάνω από 20.000 κόσμο στο Παγκρίτιο εκείνη την ημέρα. Ναι, το ξέρω. Εάν εγώ, δεν. Sold out. 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 Sold out